Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Καλές γιορτές να ευχηθούμε σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 9 ξεκινάμε την καθιερωμένη μας βόλτα γύρω από την μπασκετική επικαιρότητα, με ειδήσεις και σχόλια βεβαίως, αυτά είναι που μετράνε, γύρω από την ειδησιογραφία όλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και βραδιά Ευρωλίγκα σήμερα. Ο Ολυμπιακός έχανε πριν από λίγο από τη Φενέρ 70-61. Θα πούμε βεβαίως και την εξέλιξη στο σκορ και τη λήξη του αγώνα, εννοείται. Αλλά πρωτίστως θα επικεντρωθούμε στα νέα των ομάδων της πόλης, με τον Ηρακλή να είναι η ομάδα που έχει την προτεραιότητα στην ειδησιογραφία, υπό την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος ψάχνει προπονητή. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζονται. Να πούμε ότι έχουμε κανονικά αγωνιστική κίνηση το Σαββατοκύριακο. 2 αγώνες το Σάββατο, 3 αγώνες την Κυριακή. Έχουμε επίσης τους αγώνες εξαναβολής, οι οποίοι ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΕΣΑΚΕ και ανάμεσά τους και αυτός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο περιόνιμος αγώνας για τον οποίο ήδη πολλοί λένε ότι έχει ανοίξει ο ασχός του Ιόλου, καθώς τον ακολούθησαν 2 ενστάσεις μετά την ένσταση που έκανε ο ΠΑΟΚ σωστά για αδικία από την διαιτησία. Κλήτος Καρκανιάς μαζί μας και Αντώνης Γκάτζιος και σήμερα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βεβαίως. Χρόνια πολλά, βεβαίως. Εντάξει, εννοείται ότι είμαστε σε μια κατάσταση περίεργη όσον αφορά στις γιορτές. Έτσι. Μόνο σήμερα, Κλήτο, είδα μποτιλιάρισμα σε όλη την πόλη, Κλήτο. Όλη τη μέρα ήμουν έξω. Απίστευτο. Πολλές ώρες. Απίστευτο. Έκανα αγίες, δεν μπορούσα να παρκάρω. Ήταν απίστευτο. Τώρα κοίταξε. Τώρα θα πει κάποιος, καλά, ρε Κώστα. Υποτίθεται έχουμε lockdown. Εσύ πώς ήσουν όλη τη μέρα έξω? Το ζήτημα είναι συνολικό. Δεν είναι για τον καθένα ξεχωριστά. Συνολικά όλη η πόλη ήταν έξω. Αλλά πραγματικά σήμερα κατέβηκα στο γήπεδο. Έμεινα στο γήπεδο αρκετές ώρες. Είχε η ομάδα προπόνηση. Είχαμε κάτι άλλες δουλειές, έμεινα εκεί. Πήγαμε τα ανατολικά, Χαριλάου κτλ. Δηλαδή έκανα σχεδόν όλη την πόλη. Από Χαριλάου γύρισα μέσα από το κέντρο στο Ρετζίκι. Το τι μποτιλιάρισμα, παιδιά, είδα απόγευμα τώρα, έτσι, 6, 6,5, 7 η ώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς, λέω, τι γίνεται. Ανεβαίνοντας, Κλήτο, δηλαδή από Λαγκαδά προς Ρετζίκι, είχε το γνωστό μποτιλιάρισμα που είχε προ-καραντίνας. Σημειωτών όλα τα αυτοκίνητα μέχρι πάνω στο Ρετζίκι. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Έτσι. Στην Νεάπολη, lockdown για γέλια. Στη Νεάπολη, όλος ο κόσμος στα μαγαζιά, δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν στα πεζοδρόμια. Λέω, τώρα τι δουλευόμαστε, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Ουρές έξω από τα μαγαζιά, από τα κρεοπολία, από τα σούπερ μάρκετ, καλά. Στο Γερμανό, στην Κοσμοτέ, στη Vodafone και σε αυτά, ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί κάθονται με τις ώρες και περιμένουν να πληρώσουν το κινητό, ας πούμε, 13 ευρώ. Ενώ υπάρχουν έστω τόσα ηλεκτρονικά, θα μου πεις, ρε φίλε, γέροι. Καλά, δεν το κάνουν όλοι τώρα. Μεγάλοι άνθρωποι δεν. Άμα σου πω ότι έστειλε η μητέρα μου στο 13 τέτοιο, θα πέσεις κάθε γελάς 22 ώρες. 22 ώρες θα γελάς. Πάω να πληρώσω. Το 15 φορές. Δεν μπορεί, μεγάλη γυναίκα, πώς θα γίνει. Πάω να πληρώσω το νερό. Θα γελάσει 22 ώρες. Εγώ έπεσα κάτω, έτρωγα και έπεσα κάτω. Φύγαν κουτάλια, με χειροποιούν να τα πάνε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Αντώνη, μάλλον όχι, κλείτω με σένα να ξεκινήσω. Ορίστηκε το παιχνίδι 27 πρώτου, νομίζω. 27 πρώτου στις 5 το απόγευμα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αυτό που αναμένονταν μετά την ένσταση που κατέθεσε και κέρδισε τελικά ο ΠΑΟΚ. Να πούμε βέβαια ότι για ακόμη μια φορά δεν υπάρχουν τριετές στους ορισμούς. Ούτε πάλι. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αν κάποια στιγμή θα μπουν. Υπάρχει μια φημολογία, το έχουμε ακούσει και στον ΠΑΟΚ αυτό, ότι πιθανότατα θα πάνε πολύ ακόμα. Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τους επαναφέρουν, ειδικά τον Καρακατσούνη, που θα είναι και η τελευταία του σεζόν. Δεν θέλουν να φύγει χωρίς αυτά τα γαλόνια, τέλος πάντων, λίγο λεγωμένα. Ναι. Κάποια στιγμή θα τους επαναφέρουν. Ναι, εντάξει. Okay. Δεν μπορεί κανείς να ζυγίσει την τιμωρία. Δηλαδή, είναι καλά να μείνει έξω από τρεις κληρώσεις. Όχι, δεν είναι καλά, είναι πιο βαρύ να μείνει με 5. Όχι, είναι πολύ πιο βαρύ να μείνει με 7 αγώνες, να μείνει 7 αγώνες και σε έξω. Κανείς δεν μπορεί να ζυγίσει τη τιμωρία. Ναι. Ήταν μια, για μένα, το λέω, με βλέπουν, ξέρουν το όνομά μου, το υπογράφω, η θελημένη αυλεψία, έτσι, η οποία όσο και να τιμωρηθεί,
ανεξάρτητα είναι τελευταία χρόνια του ανθρώπου, έχει την πορεία του, okay, ήταν μια αυλεψία για πολύ μεγάλη τιμωρία. Έτσι, δεν, δηλαδή δεν δικαιολογείται να μην το δώσει. Αλλά τόσο να μην επανερχόμαστε και κουράζουμε τον κόσμο. Ναι, στις ίδιες φάσεις, στις ίδιες απόψεις περί διατησίας. Άλλωστε, ακόμα και αυτό μπορεί να συμβαίνει παντού. Αλλά τέλος πάντων, λέμε εδώ στην Ελλάδα, 20-25 χρόνια να βλέπουμε τους ίδιους διατητές ως πρώτους, ή δεύτερους ας πούμε, ή κάποιους ίδιους τρίτους μόνιμα. Είναι και αυτό το σκάνδαλο. Κάποιοι είναι τρίτοι μόνιμα, 20 χρόνια. Όχι, είναι πιο νέοι τώρα είναι κλειτό οι τρίτοι. Γινότανε για χρόνια πάντως. Για χρόνια. Ή και οι τρίτοι. Δεν ανεβαίναν ούτε δεύτεροι. Αλλά τέλος πάντων, το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι να βλέπεις χωρίς λόγο και αιτία 25 χρόνια τους ίδιους διατητές. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Πώς θα γίνει. Και να κάνουν τα ίδια λάθη προς τα. Και να κάνουν και τα ίδια μεγάλα λάθη. Γιατί λάθη κάνουμε και εμείς τώρα που μιλάμε. Αλλά ίδια μεγάλα λάθη. 25 χρόνια, παιδιά. Και ίδια υπέρ των ίδιων ομάδων. Ναι, αυτό πλέον πάει στο κλασικό πλέον που πηγαίνουν, που στοχεύουν. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να αναισθητοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι και να λέμε εντάξει τώρα εσύ, ΑΕΚ είναι, θα πάρει και δύο συρρήγματα, Παναθηναϊκός είναι, με τον Ηρακλή παίζει, τι θέλει ο Ηρακλής, θα χάσει 50 πόντους, ας πούμε. Ο άλλος μου είπε, ρε Κώστα, χάνετε 15 πόντους, λέει, τι λες για τη διαιτησία, τι λες ρε φίλε. Ναι, αυτό. Πώς πήγε 15 πόντους στη διαφορά όμως. Σε θυμίζει, ακούς το ραδιόφωνο ένα τραγούδι που δεν σου πολύ αρέσει. Άμα το ακούς επί 15 μέρες συνέχεια, θα σου αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το συνηθίσεις. Ναι, και θα το θέλεις, θα σου αρέσει. Έτσι είναι και αυτό. Ναι, 15 πόντους, μια διαιτησία. Έλα, πώς το λες τώρα. Έτσι είναι. Ποια διαιτησία. Ποια διαιτησία. Εδώ δεν μπορούσατε να βάλετε την μπάλα από κάτω, μας έλεγε ο παρατηρητής. Το πώς δεν γινόταν αυτό, ας μην το συζητήσουμε. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο για να κριθεί σε ένα αφισβητούμενο πέναλτι ή ένα offside ή ένα κακώς κατοκυρωμένο γκολ. Το μπάσκετ είναι πάνω κάτω συνεχής φάσης και ένα παιχνίδι μπορεί να κριθεί και στο τρίτο δεκάλεπτο από τη διαιτησία. Έτσι. Και μετά να λήξει 15 και να λέει άλλο αυτό, έλα μωρέ 15, αλλά πώς πήγε 15. Και στο πρώτο δεκάλεπτο κάνεις 3 φάουλ το Σχίζα, 3 φάουλ το Μπόουλιν, 3 φάουλ τον Καβαδά, τελειώσαμε. Τώρα λέω για παράδειγμα για δικό μου, έτσι, για να μιλώ για άλλες ομάδες. Τελειώσαμε. Μετά να σερνόταν η ομάδα και τα λοιπά. Εντάξει, σερνόταν η ομάδα, αλλά όλα παίζουν ρόλο. Έτσι. Έβγαζες πέρσι και πρόπερσι τον Ντέιβις με φάουλ. Ναι ρε Κώστα, αλλά χάνατε 20 πόντους. Μη γίνεσαι ρεζίλη και γράφεις για τη διαιτησία. Ναι, μη γίνομαι ρεζίλη και γράφω για τη διαιτησία, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμουν 3 πόντους κάτω, στο πρώτο δεκάλεπτο ήμουν 5 πόντους επάνω και στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ντέιβις είχε 4 φάουλ και ο Χάρλαν είχε 2. Τέλος πάντων. Παράδειγμα τώρα λέμε, έτσι δεν υπάρχουν αυτά, από τη φαντασία μου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τον Πάο. 17 πόντους διαφορά με τον Κολοσσό. Δεν έπαιζες με την Μπάγερ. Ναι, τους έχασε πραγματικά, αλλά 20 βολές διαφορά με το μάτς να είναι καυτό. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά. Πώς γίνεται. Χάνονται, έτσι χάνεται. Βρε, χάνεται. Πώς γίνεται. Και εσύ λίγο στον κόσμο, ναι. Χάνεται. Πώς γίνεται να κυνηγάει όλο το σκορ 17 πόντους διαφορά και να εκτελεί συνέχεια βολές και εσύ να εκτελεί 6 βολές. Αυτός που πιέζει. Αυτός που πιέζει. Εκτελεί βολές. Έτσι ακριβώς. Οι διαφορές χάνονται. Και χθες. Το Περιστέρι, η Στρασβούργ δηλαδή, έχασε 20 πόντους διαφορά. 20 πόντους. Χάνονται. Σε άλλα παιχνίδια χάνονται εύκολα, χωρίς να το καταλάβεις. Σε άλλα χάνονται με τις βολές, με τα φάουλ. 3 φάουλ και δεν καταλάβεις. Ο άλλος αποβλήθηκε. Ο Λαβ το που δεν κάνει φάουλ ουσιαστικά, δεν ξέρει να κάνει φάουλ. Ναι. 5 φάουλ έξω. Ο Λαβ. Τσούκου, 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 2 out, 2-3 δευτερόλεπτα. 2 μπρος πίσω. Τα μία πάντα μπορείς να κάνεις. Άμα είσαι λίγο έξυπνος, έτσι. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Μία μεταφορά μπάλας, ένα αντιαθλητικό και σου λέει είναι ο κανονισμός, δεν μπορώ να μην δε το δώσω. Μα αφού δεν ήταν καν φάουλ, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην το δώσω. Είναι 2 λεπτά πριν τη λήξη. 2 λεπτά πριν τη λήξη μας έδωσε αντιαθλητικό φάουλ με το Περιστέρι. Εκτός φάσης. Έπεσε πάνω. Το θυμάμαι. Έπεσε πάνω. Σιρακέτα από κάτω, αυτό δεν λες. Έτσι, σιρακέτα από κάτω. Φρενάρει ο παίκτης του Περιστερίου, πέφτει πάνω το δικό μας. Φάουλ και αντιαθλητικό. Είναι, λέει, ο κανονισμός. Τι κανονισμός. Δεν έπρεπε να το δώσει γιατί δεν ήταν φάουλ. Από τη στιγμή που το έδωσε. Έπρεπε να το. Ναι, σωστά. Είναι αντιαθλητικό
Και μάλιστα νομίζω ότι έγινε και στο Κολοσσό ΠΑΟΚ μια τέτοια φάση ή κάποιο άλλο μάτς του Σαββάτου, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ναι, έγινε εκτός και εγώ το θυμάμαι. Αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό. Ενώ έγινε εκτός φάσης, πριν την επαναφορά. Άρα λοιπόν και λέμε... Και το Περιστέρι Στρασβούργ δόθηκε εις βάρος του Περιστεριού ένα αντιαθλητικό που γελούσαν και οι μπασκέτες. Σε ευνηδιασμό του σαλούς του. Παιδιά, γελούσαν οι μπασκέτες. Άπλωσε τα χέρια έτσι. Πώς πετάς την μπάλα από πίσω και τρέχεις μπροστά και λες, σηκώνω τα χέρια, μήπως την πιάσω στον αέρα χωρίς να τη βλέπω. Ναι. Και έτσι πως έβλεπε, έπεσε πάνω στον άλλο και δίνει αντιαθλητικό χωρίς να το βλέπει. Εδώ στο bowling έδωσε επιθετικό φάουλ σε τρίποντο επειδή σήκωσε το πόδι, που είναι σωστό με τον κανονισμό, και αντί να του δώσει αντιαθλητικό που λέει ο κανονισμός, αν χτυπήσει με το πόδι στο jump shoot τον αντίπαλο, του έδωσε τεχνική ποινή. Δεν ήξερε δηλαδή ούτε καν τον κανονισμό, αλλά ήθελε να τον τιμωρήσει. Και ενώ είναι φάουλ, ας πούμε, ενώ είναι φάουλ στο bowling με το σώμα πέφτει πάνω του και ο bowling ανοίγει τα πόδια, όντως, και βρίσκει τον αντίπαλο, τον δίνει τεχνική ποινή. Τώρα, μην αρχίσουμε πάλι τώρα με τις φάσεις και τα λοιπά. Απλά λέμε ότι εντάξει, και εμείς είμαστε υπερβολικοί καμιά φορά. Πάντα μας θέει η διαιτησία και ο κόσμος το βλέπει με καχυποψία. Όχι πάντα, πάντα. Το ξεπεράσαμε αυτό, Κώστα, το στάδιο. Εμείς τώρα, λέω, γενικά, εμείς γενικά οι βόρειοι, ας το πούμε έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μας έχουν συνηθίσει να είμαστε καχύποπτοι. Από την Αθήνα και από το σύστημα και από τους διαιτητές και από την ΚΕΤ. Τα παραδείγματα χώνουν τώρα... Βαλιάκε. Τίτλοι χαθήκαν έτσι. Τίτλοι. Όχι παιχνίδια. Τίτλοι. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τώρα, Κλήτο, μια που ξεκινήσαμε με σένα, 27 του μηνός το παιχνίδι αυτό τη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, τον επηρεάζει καθόλου στο καλεντάρι, το έψαξες καθόλου? Όχι, ανάμεσα σε παιχνίδια. Δεν είδα ποτέ τι παίζει, ποιος παίζει, γιατί δεν έχει βγει και πρόγραμμα μέχρι τότε. Το πρόγραμμα δεν έχει βγει. Έχει μέχρι την 11η αγωνιστική. Ναι. Η 10η πήγε πάει μια εβδομάδα μετά, έτσι. Ή εμβόλυμη. Ναι, ναι. Μια εβδομάδα μετά. Δεν επηρεάζεται, γιατί είναι μεσοβδόμαδα. Τώρα Αθήνα θα πάει, δεν θα πάει σε κανένα νησί. Σιγά τώρα. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, το βασικό είναι εκεί που ήταν... Ένα παιχνίδι που πέρασε και ήσουν στο 0, δηλαδή πήρες ένα πόντο, τώρα έχεις ένα 5% να πάρεις 2 πόντους. Αυτό. Ναι. Να πας να κάνεις ένα δυνατό τεστ πάλι και να διεκδικήσεις ό,τι σου αναλογεί. Έχεις ένα 5%, λέω εγώ, 5%. Αυτός ο ένας πόντος που θα έχεις τότε από αυτό το παιχνίδι ένα πόντο, να τους κάνεις 2. Ας παίξω, πάω και ας προσπαθήσεις να κάνεις ό,τι μπορεί. Το βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις, Κλήτο, πιστεύω ότι είναι να σταλεί το μήνυμα ότι δεν μπορούν να περνάνε έτσι κάποιες κακές ή τραγικές αποφάσεις. Εγώ θα το πω ανοιχτά ότι το πιο πιθανό βάσει δυναμικότητας και βάσει και των επιστροφών που θα έχει ΑΕΚ τότε είναι να χάσει ο ΠΑΟΚ με 10 πόντους, ας πούμε, παρά να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό είπα 5%. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όπως σε μάτς που κρίνονται στον πόντο από λάθος αποφάσεις. Σωστά. Η τιμωρήθηκε ο διαιτητής. Τι νοιάζει τώρα την ομάδα αν έχασε 2 μεροκάματα, όχι διαιτητής. Το χάσε το μάτς. Πάει, τελείωσε. Βέβαια. Από ένα τέτοιο μάτς μπορεί να χάσει στόχος. Μπορεί να κινδυνεύσει να πέσει. Μπορεί να χάσει την τετράδα, λέω εγώ τώρα. Κάτι. Σωστά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι extreme πλέον για τα δικά μας δεδομένα την επανάληψη του αγώνα. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει έναν άγχωμα σε αυτά, λέω εγώ, που θα κάνω και λάθος, είναι το εξής. Αν τυχόν γίνει επαγγελματική διαιτησία και οι διαιτητές δεν παίρνουν 800 ευρώ ή 1000, ξέρω εγώ, παίρνουν 3.000 ευρώ. Δεν θα είναι λίγο πιο σοβαροί, δεν θα είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί το 3.000 θα σταματήσουν να το παίρνουν για 5 μήνες, ας πούμε. Μια ιδέα. Και αν είναι αυτή η κύρια δουλειά τους, έτσι. Όχι όπως τώρα που είναι η δεύτερη. Ναι, κύρια δουλειά, ναι. Τι είσαι τράπεζα, όχι φίλε. Γιατί είσαι, κάτσε, διαιτητές. Θα παίρνεις 3.000 το μήνα. Λίγα είναι. Λίγα είναι. 3.000 το μήνα σήμερα. Δεν νομίζω. Ω, τρελό είσαι. Ας την τράπεζα, παρετήσου. Θα πάρεις και σύνταξη από τον Κέρτσο. Με κάποιο τρόπο. Δεν θα είναι λίγο πιο προσεκτική. Γιατί θα είναι μεγάλες και ποινές. 3.000 το μήνα. Α, φίλε. Άμα κάνεις τέτοιο λάθος για 5 μήνες, γεια σου. Βέβαια δεν θα σταματήσουν να σε πληρώνουν. Αλλά το 3.000 θα γίνει, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Μήπως είναι πιο προσεκτική. Λέω εγώ τώρα, μια ιδέα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οι ομάδες δεν μπορούν να κερδίζουν να χάνουν κάτι. Θα ξαναγίνει το μάτς. Τι να σου πει, δηλαδή,
υπάρχει θα υπάρχει ποτέ περίπτωση να έρθει ο δικαστής, όποιος είναι εδώ, και να πει έχει δίκιο Πάουκ, ναι, πραγματικά, του δίνουμε το μάτς. Υπάρχει περίπτωση? Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει. Άρα αυτός που αποφασίζει, δηλαδή ο διαιτητής, θα πρέπει να τρέμει το φιλοκάρδι του, το βάζω εισαγωγικά αυτό, για κάθε λάθος που θα κάνει. Να μπαίνει μέσα και να ξέρει ότι κάθε λάθος θα του στοιχήσει πολλά λεφτά. Να το πω έτσι, γιατί είμαστε στην εποχή του άκρατου επαγγελματισμού, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα, Κλήτο, επί του αγωνιστικού έχεις κάτι? Κοίταξε, υπάρχουν θεματάκια, όχι στο αγωνιστικό, γύρω-γύρω. Καταρχάς, αύριο περιμένω στο ΠΑΟΚ το τι θα αποφασίσει ο αρχικός δικαστής σχετικά με την ένσταση του Κολοσσού. Αυτό που λέγαμε. Ναι, το είπαμε χθες. Βγήκε σήμερα ουσιαστικά. Αύριο λοιπόν περιμένουμε στον ΠΑΟΚ τις εξελίξεις. Τα δεδομένα τα έχουμε θέσει για να μην τα επαναλαμβάνουμε και γινόμαστε κουραστικοί. Έχουν κάνει και μία προεργασία μεταξύ τους στον ΠΑΟΚ, εφόσον κληθούν κάποια στιγμή να πούν κάτι παραπάνω κτλ. Βέβαια, άκουσα μέσα από μια έτσι κουβέντα που κάνανε μεταξύ τους για μια γραμμή, η οποία βέβαια δεν μπορεί να αποδειχτεί. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ, το λένε, είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταφέρουμε, ότι λόγω της θέσης της κάμερας, μιλάμε πάντα για τη φάση την πιο καθαρή από αυτές που ζητάει ο Κολοσσός, έτσι, τη σκαστή την πάσα του Γκρίφιν, που φαίνεται ότι είναι έξω η μπάλα. Λένε λοιπόν στον ΠΑΟΚ ότι η γωνία της κάμερας, της μίας και μοναδικής που υπήρχε στο γήπεδο, μπορεί να ξεγελάει. Μπορεί να η μπάλα να μην είναι. Να είναι, ναι, η μπάλα πάνω από τη γραμμή. Να είναι η μπάλα, μπράβο, πάνω από τη γραμμή. Να είναι μέσα. Δηλαδή, και ο Γκρίφιν, ναι, δεν είναι ένα παιδάκι τώρα 20 χρονών για να κάνει τόσο εύκολο λάθος. Τώρα, αυτό ξέρεις, το λέμε, μπορεί να το λέμε και έτσι μεταξύ μας για να περάσει η ώρα ή να το πιστέψουμε, αλλά είναι μια προοπτική. Δεν μπορεί να αποδειχτεί, γιατί δεν υπάρχει βέβαια το replay, δεν υπάρχει άλλη κάμερα που να το δει και να πει «Να, έτσι έγινε». Ωστόσο το λένε στον ΠΑΟΚ αυτό, ίσως το πούνε αν κληθούν, ότι παιδιά ήταν η γωνία της κάμερας, ήταν μπροστά, λένε, στον πάγκο του Κολοσσού. Όλοι το είδαν και κανείς δεν το είδε. Όλοι είδαν τη φάση και κανείς δεν κατάλαβε ότι ήταν όλοι όρθιοι. Ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Ήταν όλοι όρθιοι. Κανείς δεν κατάλαβε ότι η μπάλα χτύπησε έξω. Τέλος πάντων, είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία μπορεί να παίξουν να παίξουν κάτι, ένα ρόλο. Ναι. Σημαντικό επίσης ότι οι δύο από τους τρεις διαιτητές αυτού του αγώνα ορίστηκαν για την επόμενη αγωνιστική. Ο μόνος που δεν ορίστηκε ήταν ο τρίτος. Όχι γιατί είναι νέος και οι νέοι δεν παίρνουν πάντα, ας μην τρελαθούμε. Ορίστηκε γιατί θεωρήθηκε προφανώς από την ομοδοτική ότι ήταν αυλεψία, ήταν μπροστά στην τελευταία φάση, δεν κοιτούσε καλά αυτή τη φάση με τη σκαστή την μπάλα, δεν την έλαβε υπόψη του, δεν το κατάλαβε. Οπότε κρίθηκε ένα μάτς έτσι. Ήταν ο μόνος από την τριάδα που βγήκε εκτός. Οι άλλοι δύο είναι κανονικά. Ίσως και αυτό ότι το γεγονός ότι οι δύο από τους τρεις διαιτητές ήταν στους ορισμούς και διευθύνουν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, ίσως και αυτό παίξε ένα ρόλο στις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Επίσης, σήμερα έγινε αποδεκτή η αίτηση του ΠΑΟΚ για την ανοιχτή αύξηση του κεφαλαίου μέσω δημόσιας εγγραφής. Ήταν μια επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Μάθαμε ότι έγινε αποδεκτή. Οπότε πλέον το επόμενο βήμα θα είναι ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τις τέσσερις τράπεζες από όπου θα βγουν λογαριασμοί, ναι, να τρέξει αυτή την ιστορία και από τον Ιανουάριο, κάποια στιγμή μέσα στον Ιανουάριο, να βγουν στη δημοσιότητα οι λογαριασμοί αυτοί των τεσσάρων τραπεζών, να γίνουν γνωστοί ώστε σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίσει να συμμετέχει σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται για προφανείς λόγους, δηλαδή για μια ενίσχυση ΚΑΕ, που έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα. Ναι. Αποφασίστηκε να είναι, αρχικά το πλάνο ήταν για τρεις τράπεζες, αποφασίστηκε να είναι και τέταρτη τράπεζα, ή τέσσερις μεγαλύτερες τέλος πάντων στην Ελλάδα, ώστε να μην επιβαρυνθεί κανένας. Γιατί μπορεί εσύ να έχεις ένα λογαριασμό εκεί και όχι εκεί, γιατί αν το πας εκεί θα πρέπει να πληρώσεις ένα μπόνους στην τράπεζα. Για να το αποφύγει λοιπόν ο κόσμος και αυτό, μπήκε στο παιχνίδι και τέταρτη τράπεζα, οπότε κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι,
το έχουν σχεδόν έτοιμο, για να προχωρήσει η καμπάνια. Θα τα πούμε καλύτερα αυτά τον Ιανουάριο, γιατί θα γίνει και συνδευτική που σχετικά. Ναι. Κλείτω μια διόρθωση μόνο. Μου λένε εδώ ότι είπες για το μπάγκο του Κολοσσού, από την απέναντι μεριά είναι η φάση. Και λέει... Ναι. Ναι, ούτε ο παίκτη του Κολοσσού που μάρκαρε στην επαναφορά, λέει, δεν διαμαρτυρήθηκε, λέει ο Γιώργος. Εννοεί για τα βήματα που λένε για τον, για τον Τέρνερ, νομίζω. Για τον Τέρνερ. Καλά, εντάξει, ναι, δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί τώρα με τους σφιγμούς 500 στα δευτερόλεπτα, στα δέκατα, να κρίνεται μια φάση. Μπορεί το παιδί τώρα μπροστά στη φάση ήταν ο Άντριτς, στην επαναφορά ήταν ο Άντριτς, και μπροστά στον Τέρνερ ο Ξανθόπουλος. Δεν υπήρχε περίπτωση τα δύο τα παιδιά να καταλάβουν τι γίνεται, έχοντας το μυαλό τους τώρα μόνο στην μπάλα και στο ναι, τελειώνω χρόνους. Έτσι. Αλλά ναι, πιθανόν ο Πάγκος να ήταν, τέλος πάντων, όρθιοι ήταν, βλέπαν τι γίνεται. Δηλαδή, κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Σωστά. Είναι μια προοπτική. Δεν λέμε ότι έτσι έγινε. Λένε στον Πάγκο ότι είναι μια προοπτική και αυτή. Έτσι. Ότι μπορεί η γωνία της κάμερας, όντως, επειδή είναι από πάνω η κάμερα ψηλά, η μπάλα και η σκιά της μπορεί να μπαίνουν πάνω από τη γραμμή και να φαίνεται ότι χτυπάει στη γραμμή. Ναι. Είναι... Δεν λέμε ότι έτσι είναι. Λέμε... Ότι είναι. Είναι μια πιθανότητα, ναι, μικρή. Λέμε μικρή, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί, Κώστα. Έτσι, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Λέμε ότι... Δυστυχώς και για τους δύο. Λέμε ότι το λέει ο ΠΑΟΚ και ότι είναι μια προοπτική, είναι μια πιθανότητα. Και στο φινάλε, τρεις διαιτητές είναι εκεί. Δύο, ένας τέλος πάντων. Άντε πέσω, ένας είναι από την απέναντι. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι. Έστειλε ένας φίλος μήνυμα σχετικά με το θέμα του Ιβανοφίου και τον κόσμο που έχει εκεί και το χαρακτηρίζει υγειονομική βόμβα. Προσκαλώ λοιπόν τον φίλο τον Τάσο, ο οποίος προφανώς και έχει καλή διάθεση και τα λέει αυτά, και δεν είναι κάποιος φίλαθλος κάποιας ομάδας που ενοχλήθηκε επειδή οι πέντε υπάλληλοι που έχουμε μέσα στο γήπεδο φωνάζουν και ακούγονται σαν 5.000. Λοιπόν, τον προσκαλώ λοιπόν να έρθει στο Ιβανόφιο, του το έγραψα κιόλας στα σχόλια, μαζί θα είμαστε και θα φοράμε εννοείται μάσκες και θα έχουμε και το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να το δημοσιεύσω κιόλας, να το δει ο κόσμος, και έναν-έναν θα μετρήσουμε και θα πάρουμε τις ταυτότητες όλων όσων είναι στο γήπεδο και θα δούμε και τις ιδιότητές τους. Και την άλλη φορά, παιδιά, σας εξήγησα ότι κάθε ομάδα, πέρα από τους τεχνικούς εργάτες, παίκτες, στελέχη κτλ., έχει δικαίωμα να βάζει στο γήπεδο καμιά δεκαπενταριά άτομα. 6 αξιωματούχους, 5 υπαλλήλους και 4 διοικούντες. Έτσι τους γράφει το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Δεν τα γράφω εγώ. Δεν τα γράφει η ΚΑΕ Ηρακλής, ούτε η ΚΑΕ Άρης, ούτε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σε άλλα γήπεδα, εγώ άκουγα επίσης φασαρία και φωνές, αλλά δεν είδα κάποια παράπονα ιδιαίτερα. Και σε γήπεδα κοντινά μου, και σε γήπεδα μακρινά μου, και σε γήπεδα τα οποία είναι μακριά από κάθε υποψία, γιατί τα παιδιά κάνουν προσπάθεια και είναι καλά παιδιά κτλ. Εμείς λοιπόν στον Ηρακλή που είμαστε κακά παιδιά, προσκαλώ το φίλο να έρθει μαζί με τον κομισάριο του αγώνα, που σε κάθε αγώνα είχαμε κομισάριο. Σε κάθε αγώνα είχαμε 15 αστυνομικούς μαστέρια με τους ασύρματους στα χέρια και να ρωτάνε εσύ τι είσαι, εσύ τι είσαι, ταυτότητα κτλ. Εμένα με κάναν παρατήρηση 10 φορές. Βάλε τη μάσκα καλά, μην αφήνεις τη μύτη ανοιχτή. Πού να είχα κλείτο και μεγάλη μύτη δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν λέω ότι όντως στο Ιβανόφιο ακούγονται φωνές, το γήπεδο είναι μικρό, τα 10 άτομα ακούγονται σαν χίλια. Έχουμε και δυνατά ηχεία, έχουμε εκφωνητή και εμείς, όπως έχει και ο Πάο Κλήτο, τα γεράκια και τους αετούς. Έχουμε και εμείς εκφωνητή που βάζει σε κάθε καλάθι μουσική κτλ. Οι πάγκοι των δύο ομάδων σε κάθε καλάθι, αν παρατηρήσει κανείς, σηκώνονται σε κάθε αγώνα, σε όλα τα παιχνίδια και φωνάζουν τα παιδιά και καλά κάνουν και οι φιλοξενούμενοι και εμείς οι γηπεδούχοι. 10 άτομα από τον πάγκο φωνάζουν κτλ. Και 10 από το γήπεδο και ο Ηρακλής έχει κόσμο, έχει 1000 άτομα στο γήπεδο. Ελάτε λοιπόν, παιδιά, στο Ιβανόφιο, να σας δώσω εγώ ένα day pass με μάσκα, να μπούμε να μετρηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι είναι Ηρακλής Λάρισα. Έτσι. Και το είπαν αυτό και κάποιοι φίλοι παράγοντες των ομάδων, κάναν παράπονα κτλ. Γιατί είχαμε, λέει, πίσω από τον πάγκο τους, λέει, είχαμε 3 άτομα. Σοβαρά, ε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Ο Ηρακλής, δόξα τω Θεώ, πάντως δεν έχει κανένα κρούσμα μέχρι στιγμής. Δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο. Για τα κλειστά γήπεδα δεν είναι ποδοσφαιρικά για να μπορείς να κρύψεις στην κερκίδα άτομα. Εννοείται. Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε. Έχουμε, Αντώνη. Αλλά... Όχι, εννοώ για παραπάνω άτομα. Αλλά αυτή, κοίταξε. Το γήπεδο είναι μετρημένα κουτιά. Δεν μπορεί κάποιος. Η κερκίδα των επισήμων του Ιβανοφίου
είναι χωρητικότητας 400 καθισμάτων. 400. Στους 400 τώρα, άμα κάτσουν 15 άτομα διάσπαρτοι, φαίνεται σαν να είναι γεμάτοι. Οι πέντε μου φωνάζουν, που φωνάζανε πέντε και γυρνούσα εγώ και μάλωνα μαζί τους, μαλώνω με τους δικούς μας δηλαδή, μη φωνάζετε και μη βρίζετε κτλ. Ακούγονται σαν 20. Έτσι. Και το Ιβανόφιο μέσα, ξέρουμε όλη τι ηχητική έχει, πόσο μικρό γήπεδο είναι, ξύλινο γήπεδο είναι, πίσω τον πάγκο είναι οι κερκίδες κολλητές. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη που έχουμε κορονοϊό, συγγνώμη, γιατί αν δεν είχαμε, θα είχαμε 3.500 κόσμο πίσω από τον πάγκο σας, παιδιά. 3.500 κόσμο θα είχαμε. Παιδιά, για να υπάρχουν υπεράριθμοι, τώρα μην το πολυζαλίζουμε. Πρέπει να είναι στο κόλπο και οι διαιτητές και όλοι σε εισαγωγικά. Οπότε και τι φυσικά. Γιατί τους πιο αυστηρούς διαιτητές είχαμε. Βγήκε ο Αναστόπουλος, Κώστα, τι. Ναι. Βγήκε ο Κομισάριος, μετρούσε. Βγήκε ο αστυνομικός διευθυντής, μετρούσε. Έτσι. Το ίδιο γίνεται και στα μάτς του Παλέ που έχω πάει εγώ και στο μάτς πάω Κάρι στο ντέρμπι που έγινε. Δεν λέω ότι δεν έχουμε. Λέω ότι αυτοί που έχουμε έχουν σχέση με τον αγώνα. Αυτούς που έχω δηλαδή και καθαρίζουν το γήπεδο πριν και μετά, που τους έχω και κρεμάνε τα διαφημιστικά και κρεμάνε τα μπάνερ και μαζεύουν τα LED και τα λοιπά, για να ξέρει και ο κόσμος πώς γίνεται ένας αγώνας. Γιατί ένας αγώνας δεν γίνεται πετάμε την μπάλα τζάμπολ και βγήκαμε και φέρουμε νερά. Κώστα πάνε φέρει νερά. Ο αγώνας αυτός για να γίνει δουλεύουμε 3 μέρες πριν και 2 μετά. Άντε μία πες. Ιδίως άμα χάνουμε καμία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή οι 5 εργάτες που έχω εγώ μετά θα μείνουνε. Τι θα βάλω. Δικούς μας θα βάλω. Ηρακλάκια. Τι θα βάλω. Θα βάλω Τάδε και Δίνα. Ο ένας θα φωνάξει. Αυτό. Έγινε και διάσημος κλήτος στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Διάσε ένα άδειο γήπεδο και ένας να φωνάξει θα ακουστεί τώρα. Φώναζε με τον ΠΑΟΚ και μας είπαν ότι είχαμε και κόσμο. Τέλος πάντων, τελείωσε το θέμα, το ξεκαθάρισα. Εγώ μέτρησα επίτηδες από περιέργεια στο παιχνίδι με τη Λάρισα. ΠΑΟΚ Λάρισα. Ναι. Μέτρησα επίτηδες να δω πώς βγαίνουν οι 170. Γιατί τόσοι επιτρέπονται συνολικά. 170. Στις κερκίδες ήταν λιγότεροι στο Παλατάκι. Από 170. Δηλαδή, ναι, λες ότι είναι μέσα στο γήπεδο 40, π.χ. 50 των ομάδων, καμιά 30 ακόμα διαιτητές, 80, και πάνω πρέπει να είναι το πολύ άλλοι 90. Ήταν λιγότεροι από 90. Κλειτό. Και όμως ακουγόταν. Σε άδειο γήπεδο ακούγεται. Πέντε να βρεθούν από τους 90 που είναι πάνω, πέντε, να είναι μαζί κοντά στα κυκλειτώματα κάτω και να αρχίσουν να φωνάζουν το να βρίσουν, ακούγεται πάρα πολύ σε άδειο γήπεδο. Δεν λέμε ότι είναι σωστό. Σε άλλα γήπεδα όντως είναι παντελώς άδεια. Δεν είναι σωστό. Άμα είναι στους 170, τι σωστό και λάθος. Εφόσον είναι μέσα, εμείς έχουμε πολύ λιγότερους εγγεγραμμένους από τα 170. Έτσι. Ναι, μα σου λέω και εγώ στο Παλάτισο. Πάω χλάρισα, μέχρισα λιγότερους εγγεγραμμένους. Κάποια στιγμή μετά την έναρξη του αγώνα θα μπει κανένα παιδάκι, θα έρθει κανένα μαμά, θα έρθει κανένα μπαμπά με τα παιδιά του, ήρθε ένα μπαμπά με 2 παιδάκια. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπήκε μέσα, κάθισε. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ, αντί να είναι 90 που λες τσίμα-τσίμα 170, πάνω ήταν, ξέρω εγώ, 75 στην κερκίδα. Και πάλι πολλούς είχατε κλείτο. Πού, ρε. Σου λέω, δεν ήταν 170. Δεν 170 θεατές, κλείτο, δεν 170. 60 είναι μόνο οι ομάδες. Δεν με κατάλαβες. Οι υπόλοιποι από τους 60 που είναι κάτω, μέχρι τους 170, δεν είναι 110. Ναι. Μπράβο. Δεν ήταν 110 πάνω, ήταν 80. Αυτό λέω. Τέλος πάντων. Αλλά ακούγονται. Και 10 να είναι, ακούγονται. Τέλος πάντων. Σε όλα τα γήπεδα, το ίδιο είναι. Εγώ είδα το σχόλιο του φίλου, απάντησα και προχωράμε. Υπάρχουν αρμόδιοι, δεν είμαι εγώ ούτε αστυνομία κορονοϊού, ούτε ο φίλος που γράφει στο Basket Plus στο φόρουμ είναι αστυνομία κορονοϊού. Ας μας κάνει μια καταγγελία, να βάλει και μια μάσκα και να περάσουμε όλοι καλά. Καλά, ας μας πει τώρα που βρίζαν τον Πόλον στο Καραϊσκάκι. Τι είναι, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Αυτοί που βρίζαν τον Πόλον στο Καραϊσκάκι, τι ήταν αυτοί. Σωστό. Λοιπόν, δεν ήταν μπροστά στον πάγκο ούτε ο παίξο. 3 διαιτητές σε κάθε φάση, ρε παιδιά, λέει, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται λάθη. Γίνονται λάθη, εννοείται. Ποιος είπε ότι γίνονται λάθη. Εμείς λέμε που μιλάμε τώρα, κάνουμε λάθη. Γιατί δεν κάνουμε. Ναι. Λοιπόν,
Αντώνη, πάμε στα δικά σου τώρα. Έχουμε ήδη αρκετά μηνύματα, βλέπω εδώ. Πολλούς φίλους ρωτάνε διάφορα. Για το θέμα του προπονητή του Ηρακλή, να πούμε ότι ακόμη δεν έχει βγει λευκός καπνός. Έτσι, επειδή ο κόσμος έχει αγωνία κτλ. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Προφανώς και δεν είναι εύκολες συζητήσεις. Έτσι. Και προφανώς και ο Ηρακλής θέλει το όσο το δυνατόν το καλύτερο, αλλά και όσο το δυνατόν το επιτρέπουν οι δυνατότητές του. Έτσι. Δεν μπορούμε να πάρουμε δυστυχώς τον Ιτούδη. Ούτε κάποιον κοντά του. Γιατί? Γιατί δεν... Ο Ιτούδης πόσο μπορεί να παίρνει αλήθεια κλειτό? Ας πω και 2 εκατομμύρια. Λες να παίρνει 200 το μήνα? Όχι, αλλά... Δύο όχι, αλλά... Με τα μπόνους και όλα αυτά, εύκολα. Κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς έλεγαν ότι έπαιρνε 3-3,5. Δεν ξέρω. Γιατί 3,5 δεν ξέρω. Άμα έχεις μπάτζετ 35, θα δώσεις και 3 στον Ομπράντοβιτς. Ωραία. Ο Ιτούδης να μην παίρνει 1. Σίγουρα. Στην Τζεσεκά είναι. Παραπάνω από ένα. Μισθό, μιλάμε δηλαδή αμοιβή, μόνο η αμοιβή του παραπάνω από ένα. Και εγώ έτσι βάλε νομίζω. Και τα μπόνους. Και εγώ έτσι νομίζω. Με τις ευρωλίγες που κατά αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι μαγκιά του. Τα πήρε. Μπορεί να μην τα πάρει και να μην τα πάρει τα λεφτά. Ναι, θέλω να σου πω, φτάνει. Στο στάνταρ πρέπει να είναι σίγουρα 1. Εγώ πιστεύω πάνω από 1. Και οι βοηθοί να μην παίρνουν, ας πούμε, 20 χιλιάρικα το μήνα. Φυσικά. Τελειώσαμε. Άρα το team, ας πούμε, είναι 2 εκατομμύρια, 2,5 της ΕΣΕΚΑ. Μόνο μισθή, εντάξει, 2,5 δεν θα είναι, αλλά 2 σίγουρα. Μισό λεπτό. Και λίγο παρακάτω. Καταρχήν δεν έχει, όπως μας είπε και ο Κώστας ο Χατζηχρήστος, τις προάλλες. Καμιά 15 άτομα δεν είναι. Δεν έχει ένα βοηθό. Καταρχήν μόνο ο Χατζηχρήστος έχει και ο Χατζηχρήστος βοηθό. Είναι 2 γυμναστές. Και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. Μην ψάχνεις, είναι τεράστιο. Τι κρίνουμε τώρα, ναι. Εμείς γιατί θα πληρώνει κανείς, το κράτος δεν θα πληρώνει. Ναι, η Τσεσεκά είναι εντελώς κρατική ομάδα. Λοιπόν, εντελώς κρατική. Και άλλες ανατολικές έχουν μεγάλη συμβολή. Αλλά η Τσεσεκά, αυτό που γίνεται με την Τσεσεκά είναι φοβερό. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε σε σένα. Καταρχήν, Αντώνη, επειδή εσύ είσαι και της ειδησιογραφίας, πες μας λίγο τώρα αυτό με τα εξαναβολή, τα είδες καθόλου. Ορίστηκαν τα περισσότερα εκτός από ένα, νομίζω. Ορίστηκαν κυρίως τα παιχνίδια. Ο Προμηθέας έχει τα περισσότερα, γιατί έχει δώσει μόλις 4 μάτς από τα 8. Και από ό,τι παρατήρησα, και τα 3 που του ορίσαν είναι εκτός έδρας και τα 3. Να το δω λίγο ξανά. Ναι, είναι εκτός έδρας. Γιατί είναι πολλά τα μάτς. Κοίταξε, ο Προμηθέας είχε να παίξει στο Λαύριο. Μισό λεπτό να τα δούμε λίγο. Είναι Λάρισα Προμηθέας, τρίτη αγωνιστική. 6 Ιανουαρίου. Μισό λεπτό. ΑΕΚ Προμηθέας. Τέταρτη αγωνιστική. 16 Ιανουαρίου. Λάρισα, Λαύριο και ΑΕΚ εκτός έχει. Και Λαύριο Προμηθέας για την πρεμιέρα 20 Ιανουαρίου. Ναι, 3 σερί εκτός. 3 σερί εκτός θα εξαναβολείς. Και νομίζω έχει και ακόμα μια εκκρεμότητα ο Προμηθέας. Νομίζω 4 μάτς χρωστάει. Χρωστάει ακόμα ένα το οποίο δεν ορίστηκε, πραγματικά. Ναι. Έτσι είναι. Κοίταξε, το σημαντικό τώρα εδώ για εμάς, για τον Άρη, είναι ότι ορίστηκε στις 17 Κυριακή 17 Ιανουαρίου το Άρης Παναθηναϊκός, το οποίο επίσης εκκρεμεί. Αγίου Αντωνίου κιόλας, έτσι. Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν 17 Ιανουαρίου, 7 η ώρα στο Παλέ, απευθείας από την Ερυθρία. Τα άλλα είναι, όπως είπαμε, είναι κυρίως αφορούν τον Προμηθέα. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι για να γίνουν τα εξαναβολής μάτς, η 12η αγωνιστική πάει πίσω μια εβδομάδα. Εντάξει, μικρό το πω, άμα είναι να τελειώνουν οι εκκρεμότητες, δηλαδή και να υπάρχει... Λεπτό, τι πίσω, εμείς έχουμε μάτς Ευρώπη, τι πίσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιο μια ξεκάθαρη εικόνα, οπότε για μένα προέχει το να γίνουν τα εξαναβολής παιχνίδια. Ο Εσάκε λέει ότι η 12η αγωνιστική μετατίθεται, δεν λέει για πότε. Οπότε, ναι, περιμένουμε. Λοιπόν, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχει μια καταγγελία από τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή, το Φώτη Θεό, για επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στο Κατσάνιο, για ακόμη μια φορά, δυστυχώς. Έγινε πριν από λίγο. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες στο Facebook, βλέπω τώρα, γι' αυτό δεν σας παρακολουθούσα και είχα σκυμμένο το κεφάλι, δυστυχώς, και συγγνώμη. Έχει ανεβάσει κάτι φωτογραφίες με ζημιές και σπασμένα κτλ. Επιτέθηκαν, λέει, στα κλειστά γραφεία, λέει, μόνο που
και αυτή τη φορά την πάτησαν, κάποιοι ήταν εκεί κτλ. Παιδιά, τι να σχολιάσουμε τώρα και τι να πούμε. Δηλαδή, αυτή η πόλη πραγματικά δεν ξέρω ποια δύναμη κινεί όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους όλων των αποχρώσεων, αλλά μερικούς συγκεκριμένους, να νομίζουν ότι όταν πας, ας πούμε, και σπάς κλειστά γραφεία ή, ξέρω εγώ, τα παιδάκια σε ακαδημίες, είναι μαγκιά, οπαδική. Η ανοχή. Η ανοχή και ατιμωρησία, αυτό. Αυτό τους κινεί. Η ανοχή και η ατιμωρησία, αλλά μετά κάποια στιγμή λες, να ορίστε, έχουμε επεισόδια και πλακώνονται και δέρνονται και γιατί ρε παιδιά και θρηνούμε όντως και θύματα, δηλαδή. Και μετά τρέχουν να τους βγάλουν οι παράγοντες των ίδιων των ομάδων. Τι ψάχνεις τώρα, μια άρρωστη κατάσταση είναι. Συγγνώμη, δεν έχω πει εξ αρχής ότι για όλα φταίμε εμείς οι ίδιοι το κύτταρο της κοινωνίας που είναι οι παράγοντες. Άνθρωποι καθημερινοί είναι στις ομάδες που κάνουν τους παράγοντες, δεν είναι. Άρα, από κάπου ξεκινάει αυτή η αρρώστια. Από εμάς τους ίδιους, από τους παράγοντες. Όταν λέω εμάς, καταλάβατε, το γενικεύω. Λοιπόν, όταν ο ίδιος ο παράγοντας, όπως λέει ο Αντώνης, πάει και βάζει τον καλό το δικηγόρο να πάει να γίνει υπερασπιστής. Τα παιδιά, εντάξει, δεν ήταν τα παιδιά και δεν ήταν αυτός εκεί, ήταν πιο μακριά κτλ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Θα μου πεις τώρα, ένας αθώος στη φυλακή είναι χειρότερο, έτσι, από έναν ένοχο έξω. Αλλά τι να πω, τέλος πάντων. Μακριά, μακριά, μακριά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε τέτοια επίθεση. Εγώ το αναφέρω ειδησογραφικά γιατί το είδα τώρα. Εμείς θα παραμείνουμε στα μπασκετικά και στην ειδησογραφία. Έχασε ο Ολυμπιακός από την... 74-77, ναι. Έχασε ο Ολυμπιακός από τη Φενέρ. Και η Ζαλγκύρης με μπάζερ μπίτερ του Γκριγκόνης κέρδισε ένα πόντο την Μπάγερν, 74-73. Τι παιχτάρα είναι και αυτός ο Γκριγκόνης. Φοβερό καλάθι, ναι, φοβερό καλάθι. Αν μπορεί ο κόσμος να το δει, δεν ξέρω άμα το έχει πουθενά Κώστα να το έχει βγάλει ήδη, για να το δείξουμε κι εμείς. Ναι. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε λίγο, να πούμε λίγο γρήγορα τα τουάρι, για να μεταφέρουμε μετά και μια σημαντική είδηση που αφορά και το μπάσκετ. Ναι, λοιπόν, πες. Πηγαίνοντας λοιπόν στον Άρη, η προετοιμασία συνεχίστηκε. Ο Μιλόσεβιτς έκανε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Έκανε και στη συνέχεια θεραπεία. Απέχουμε τρεις μέρες από το μάτς με τον Κολοσσό. Λόγω και της μαχητικότητας του Βόσνιου, εμένα η αίσθησή μου είναι ότι θα παίξει ο Μιλόσεβιτς, έστω και ανέτοιμος. Το μεγάλο βέβαια ζητούμενο είναι να μην υποστεί κάποια υποτροπή. Θέλει να παίξει όσο τίποτα ο Μιλόσεβιτς. Δεν θέλει να χάσει και αυτό το μάτς, γιατί είναι κρίσιμο για τον Άρη. Σωστό. Έχει λείψει ήδη από δύο και σε ένα ουσιαστικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει αυτό με τον ΠΑΟΚ, τρία δηλαδή. Οπότε θέλει οπωσδήποτε να το προλάβει αυτό το μάτς. Κάνει εντατική θεραπεία, κάνει ατομικό πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι έστω και για όσο τουλάχιστον μπορέσει θα βοηθήσει, με δεδομένο φυσικά ότι λείπει και ο Τραγκίσεβιτς, έτσι. Γιατί άμα λείψουν και οι δύο, εντάξει, στην ΑΕΚ τώρα αυτό δεν κόστησε εισαγωγικά, γιατί το μάτς ήταν εκτός προγράμματος. Τώρα όμως αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί έχει πέσει η προσοχή του Άρη. Ο Τράγκη τώρα λείπει και από αυτό το μάτς. Ο Τράγκη όχι μόνο από αυτό. Θα λείψει από τον Ιωνικό και πιθανότατα θα χάσει και το Περιστέρι. Τι κάνουμε, ρε Αντώνη, πάρτε πέντε. Πριν τα μέσα Ιανουαρίου δεν πρόκειται να γυρίσει ο Τραγκίσεβιτς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και θα χάσει κρίσιμα μάτς τα οποία. Όταν λέω κρίσιμα, μάτς τα οποία ο Άρης μπορεί να χτυπήσει. Δηλαδή, ο Άρης τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια έχει τρία εντός. Έχει Κολοσσό, Περιστέρι, Μεσολόγγι και παίζει με Ιωνικό εκτός. Άμα βάλουμε και το ξαναβολείς με τον Παναθηναϊκό, οκ. Okay, δύο νίκες έχει σίγουρες. Και αυτό είναι εκτός προγράμματος. Ναι, αλλά ο Τραγκίσεβιτς θα είναι εκτός αυτά τα μάτς. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το Μεσολόγγι. Αλλά από την υπόθεση, το είπαμε και από χθες και το γράψαμε κιόλας, από την υπόθεση του Μιλόσεβιτς θα εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει ως έχει, αν μπορέσει να ανταποκριθεί ο Βόσνιος, ότι δεν θα γίνει κάτι. Λοιπόν, τώρα για είναι σημαντική. Η σημαντική είδηση είναι η εξής, και βλέπω τώρα ένα τιτίβισμα του Υφυπουργού, του Λευτέρη Αυγενάκη. Κλείτο, δικό σου, κλείτο. Ψηφίστηκε η διάταξη για κλιμακωτή φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια και ποσοστό επ' αυτών των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων. Με ΙΠΙΚ θα εκδώσουμε κοινή απόφαση καθορισμού δικαιούχων, τρόπων κατανομής των χρημάτων και άλλων αναγκαίων προϋποθέσεων. Είναι ένα θέμα, Κώστα, το οποίο είχαμε συζητήσει. Έχει καιρό. Παίρνουν και λεφτά οι ομάδες από το στοίχημα, δηλαδή, χοντρικά. Από τα κερδισμένα δελτία
Και μάλιστα σήμερα, από ό,τι είδα σε ένα ρεπορτάζ, έγινε και μία διευκρίνηση. Δεν θα είναι όλα τα δελτία. Δηλαδή, τα δελτία που είναι μέχρι 100 ευρώ δεν θα δίνουν ποσοστό. Μέχρι 100 ευρώ κέρδος. Από τα 100 ευρώ και πάνω θα υπάρχει αυτό το ποσοστό. Τώρα, γίνεται λόγος, από ό,τι βλέπω και σε ιστοσελίδες. Εγώ θα δίνω δηλαδή. Για τις ΠΑΕ, όμως το συγκεκριμένο αφορά και τις ΚΑΕ. Είχε γίνει φυσικά συζήτηση για να μπει και το μπάσκετ μέσα. Και να πάρουν ένα καλό τηρουμένο των αναλογιών και για τα σημερινά δεδομένα του μπάσκετ ποσό οι ομάδες, ώστε θεωρητικά να καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο η απώλεια που έχουν άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, από την έλλειψη εισιτηρίων και τα πολύ σημαντικά έσοδα από τα διαρκές και τα απλά εισιτήρια. Πολύ, πολύ σημαντική είδηση, βέβαια, η οποία όμως αφήνει και αρκετά ερωτηματικά, τα οποία πιστεύω θα απαντηθούν στους. Και τώρα που είπαμε για στοίχημα, γι' αυτό έχουμε και τον Πάρη Τσελεπίδη μαζί μας. Πάρη, τι γίνεται? Έλα ρε Κώστα, έλα ρε Κώστα. Πρόλαβε έστω και στο φινάλε. Αντώνη, κλείτο. Γεια σου Πάρη. Χαιρετώ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η βραδιά της Ευρωλίγκα. Έχασε ο Ολυμπιακός Πάρη από τη Φενέρ. Έτσι. Έχασε τελικά. Ενώ ξεκίνησε καλά την πρώτη περίοδο. Δεν είδα καθόλου. Τι έγινε? Ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε. Νομίζω ότι πλήρωσε κυρίως το κακό του ξεκίνημα. Στο τρίτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός, η Φενέρ ήταν επόμενο πως θα αντιδρούσε στο δεύτερο δεκάλεπτο και έφτασε σημείο να κυνηγάει. Πήγε το μάτς στον Πόντο 76-75 και εκεί νομίζω ότι λίγο η έδρα, λίγο ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός να μείνει και αποδυνάμισμα, αποτέλεσμα να άνοιξε κάπως η διαφορά και να πήγε, αν θυμάμαι καλά, στους 7 πόντους στο τέλος, έτσι, 84-77. Mm-hmm. Νομίζω πολύ μεγάλο παιχνίδι έγινε στο Κάουνας και πολύ αμφίροπο μέχρι το φινάλε. Υπήρχε στα τελευταία δευτερόλεπτα εναλλαγή του νικητή στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Ζάλγκυρης και στην Μπάγερ, με την Ζάλγκυρης να παίρνει τελικά την νίκη στο φινάλε με 74-73. Και τώρα η λογική λέει ότι πάμε σε δύο αναμετρήσεις όπου η έδρα φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο. Η Αρμάνη που παίζει αυτή την ώρα κόντρα στην Μπασκόνια και στο καπάκι έχει παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλένθια και την Χίμκι, δηλαδή την πάντα πρόβλεπτη Χίμκι, με την Αρμάνη και τη Βαλένθια να έχουν κάνει ήδη τις γκέλες τους στην έδρα τους, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, over έτσι όπως εξελίσσεται φετινό. Over 200. Ποιο? Το Βαλένθια Χίμκι. Τόσο πολύ? Ποιος με καρτερεί? Να το δεχτούμε. Over 200 να ξεκίνησε. Ξεκινάει στις 10. Τώρα, πριν δύο λεπτά. 10 και 5 είναι, παιδιά. Ναι. Έχει πολύ λίγο χρόνο που έχει ξεκινήσει. Ωραία. Άρα αύριο που είναι παραμονή Χριστουγέννων έχει must. Νομίζω ότι παίζουν κανονικά στο NBA, δεν είναι? Το NBA παίζει παραμονή. Όχι, δεν έχει must παραμονή, έχει ανήμερα. Και με τη διαφορά ώρας, Αντώνη. Αύριο δεν υπάρχουν must στο NBA, το βράδυ δηλαδή προς ξημερώματα Χριστουγέννων, αλλά υπάρχουν ανήμερα τα Χριστούγεννα αγώνες. Ξημερώματα δεύτερης μέρας για μας δηλαδή. Ναι. Μάλιστα η Ευρωλίγκα γι' αυτό έβαλε αυτή τη φορά. Δεν έβαλε, ας πούμε, διάβολο εβδομάδα μέσα στα Χριστούγεννα. Έβαλε τα παιχνίδια 23 σήμερα, έτσι. 23 και 24. Πάντως, έριξα στη διάρκεια του μεσημεριού μια ματιά στα πεταχτά, στα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μόνο παιχνίδι που ήταν κλειδωμένο ήταν το ΠΑΟΚ Ιωνικός. Από χθες πάρει. Γιατί? Από χθες, έτσι. Από χθες. Φαίνονται οι αποδόσεις, απλά δεν μπορεί ο παίκτης να τις επιλέξει. Άλλο πάλι και αυτό. Πώς το έγινε? Μόνο παιχνίδι, δηλαδή, είναι αυτό. Από την εταιρεία το βάλανε διαδικτυακό, ενώ αλλάξαν του Άρη. Όπα. Όπα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με δύο παιχνίδια το Σάββατο του Άρη ήταν στο Netflix το μάτς. Τώρα πήγε τρία. Λοιπόν, το καλάθι του Γκριγκόνη, το βλέπουμε εδώ. Το που λέγαμε, ναι. Το buzzer beat. Με πήγε. Τον καημένο του Τρινκέρι. Καλά, συγγνώμη, ρε παιδιά, άμυνα θα παίξει κανείς. Και το μεταξύ. Πάλα από εκεί, τον κυνηγάει αυτός. Ήταν... Προσπίση. Τι άμυνα είναι αυτή, ρε φίλε. Ούτε εγώ δεν παίζω έτσι. Ήταν δεδομένο ότι θα πάρει αυτό το σουτ, έτσι. Είχε 20 πόντους ως τότε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης μακράν. Και άμα γυρίσει το μάτς λίγο πίσω, μερικά δευτερόλεπτα, έτσι όχι πολύ, έτσι, στο τελευταίο λεπτό,
θα δεις ότι το 72-67 γίνεται 72-70 με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο της Bayern στη συγκεκριμένη επίθεση, γιατί οι Ζάλγκυρες έχασαν το rebound και μετά γίνεται 72-73. Δηλαδή ήταν ένα thriller το τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, ωραίος και ο Γκριγκόνης. Μια χαρά, ποιος τον καρτερεί. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ερωτήματα τηλεθεατών πριν ολοκληρώσουμε. Εντάξει, κάνα τέταρτο ακόμη. Αντώνη, τελείωσες τις 600 λέξεις στο αφιέρωμα. Αύριο το πρωί, όπως προαναγγείλαμε και στα social media του site, μπράβο, με το καφέ παραμονή Χριστουγέννων, κανονικά τέτοια μέρα είναι μέρα εξόδου για τον κόσμο, να βγει, να κάνει τα ψώνια του, να πιει το ποτό του από το μεσημέρι, είναι παράδοση ετών αυτή. Βγήκαν σήμερα. Δεν θα το κάνει, οπότε έτσι... δεν θα το κάνει. Τέλος πάντων, όσοι δεν το κάνουν, οι φίλοι του NBA μπορούν να δουν ένα... Σωστά, με τον καφέ αύριο το πρωί, ό,τι πρέπει είναι, αφιέρωμα... Ένα αφιέρωμα πάνω από 25.000 λέξεις. Γνώμη, σήμερα παίζει Milwaukee Celtics. Σήμερα έχει πολλά παιχνίδια λόγω της παραμονής αύριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Κανονικά σήμερα ήμασταν στις εφημερίες και γράφουμε για δύο μέρες. Έτσι, έτσι. Τελειώναμε 4 ώρα. Κώστα, ακόμα να κλείσετε. Περιμένω τον Καρκανιά γιατί ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Μουλαομέροβιτς. Νομίζω ανήμερα Χριστούγεννα παίζουν Bucks Warriors. Bucks Warriors, ναι, σωστά. Αντώνη, ήθελα να τονίσω, λέει, ότι έχει 10 μέρες που ο Σάββας Καμπερίδης έκλεισε ένα ημερολογιακό έτος στον Άρη. Πρέπει να πάμε στον Πρίφτη για να δούμε τουλάχιστον τόση διάρκεια. Πάμε Σάββα Γερά, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Άρης από 2017 που έφυγε ο Πρίφτης δεν κατάφερε προπονητής του να κλείσει χρόνο. Κανένας. Ούτε σε εμάς. Θα ήταν καλή λύση ο Σκουρτόπουλος, λέει για Ερακλή, λέει ο Τάσος. Είναι μια λύση, είναι όμως ο διακός προπονητής, παιδιά. Περιστέρη και Προμηθέας πόσο μπάτζετ έχουν, το έχουμε απαντήσει. Αλλά επειδή ο φίλος μπορεί να μας είδε, Κλήτο πόσο έχουν, 700, 600. Το Περιστέρη, πάνω από εκατομμύριο. Ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας πιο κάτω. Πιο κάτω, το έριξε ο Προμηθέας. Ποιος λέτε να νικούσαν οι ομάδες μας, λέει, μπορούσαν να είχαν στο ρόστερ τους τρεις καλύτερους παίκτες της ιστορίας τους. Σήμερα. Ποιους θα βάζαμε όμως ως τρεις καλύτερους? Δηλαδή στον Άρη, ας πούμε, θα βάζαμε τον Γκάλι. Γκάλι, Γιαννάκη, Παπαγεωργίου. Έναν από τους. Ένα. Με το σημερινό ρόστερ να είναι οι υπόλοιποι. Με το σημερινό ρόστερ να πετάξεις μέσα ένα Γκάλι. Εντάξει τώρα. Και δίπλα το Φλιώνι. Το φίλο μου. Τι να πω τώρα. Πολύ ο Ερακλής ποιο θα είχε μέσα? Τον Ίγκραμ, τον Μπάρτ. Τον Ίγκραμ. Τον Ίγκραμ. Και ο Πάο Κλήτο. Τον Μπακόπουλο. Τον Μπακόπουλο. Έρε Κλήτο. Έρε Κλήτο. Κλήτο, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ, πιστεύεις? Στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι, ποιος είναι? Όταν τη ερώτηση είναι αυτή. Η Τρικαδόρη. Όχι, πες μας. Το οικοδόμημα. Όχι, πες μας. Ο Μπάνε. Ο Μπάνε. Ο Μπάνε. Με το ζόρι. Το ζόρι. Άρα θα έβαζες Μπάνε. Όχι, με το ζόρι, ο Μπάνε. Ο Μπάνε. Στη θέση του Λόβ. Το Μπάνε στη θέση του Λόβ. Ναι, διάρρη. Διάρρη. Και άσο θα έχεις τον Γκρίφιν, μια χαρά. Κόρφα, ρε παιδιά. Ποιος, τον Κόρφα, αφού λέμε έναν. Τρεις, αφού είπε. Οι τρεις ομάδες να έχουν τον καλύτερο παίκτη της ιστορίας τους. Α, λάθος το κατάλαβα εγώ, sorry. Ναι. Άρα, ρε παιδιά, εγώ αν είχα Ίγκραμ, σας έκανα γιογιό και τους δύο. 100%. Όπως το παλέ, Αντώνη. Καλησπέρα, έστω και με καθυστέρηση, παιδιά. Καλή εκπομπή. Να είναι καλά τα φιλαράκια, τους λέει στην ΑΒ. Δεν το πιασε αυτό, Στράτος. Συγγνώμη, είναι και παλιό το μήνυμα. Έχουμε χάσει επεισόδια. Το κινητό δεν μου τα βγάζει όλα τα μηνύματα. Γιατί πάρει? Για να βρεθούμε να κάνουμε μια ρύθμιση. Όχι, νομίζω ότι δεν τραβάει το Messenger όλα τα μηνύματα. Ενώ άμα το κάνω ανανέωση τα βγάζει. Λοιπόν, Αντώνη, αν τελικά χρειαστεί λόγω τραυματισμού να πάρουμε παίκτη, τι θα γίνει με το budget, δεν θα επιβαρυνθεί? Προφανώς. Κοίταξε, εξαρτάται γιατί επιλογή μιλάμε, για χρονικά εννοώ. Τώρα αν ο Μιλόσεβιτς, όπως είπαμε, δεν μπορέσει, που εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσει, αλλά τέλος πάντων, σε ένα σενάριο που ο Μιλόσεβιτς θα χρειαστεί να χάσει μάτς,
Ο Άρης μέχρι να γυρίσει ο Ντραγκίσεβιτς και να έρθει στα ίσα του Κομιλόσεβιτς μπορεί να πάει με ένα μηνιαίο συμβόλαιο. Εκεί θα επιβαρθεί το μπάτζετ αναλόγως. Τι θα δώσει, 4.000, ξέρω εγώ πόσο θα δώσει για ένα μήνα. Σε έναν παίκτη, ας πούμε. Άλιστα. Τώρα, αν ας πούμε ο τραυματισμός του Ντραγκίσεβιτς ήταν σοβαρός και τον άφηνε 2-3 μήνες έξω, τότε θα μιλούσαμε για την κατάσταση. Όχι για προσθήκη ή για πρόσκαιρη, τέλος πάντων, ενίσχυση. Αλλά στην παρούσα φάση. Το είπαμε ότι εγώ, άμα ο Μιλόσεβιτς είναι οκ, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Θα πάει όσο έχει ο Άρης, με τους ψηλούς που έχει και το Μιλόσεβιτς μέσα στο σενάριο που μπορεί να παίξει. Με το Μιλόσεβιτς το 5, περισσότερο, και τους Έλληνες. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάω πάλι στα μηνύματα. Αλυσίδα καταστημάτων, λέει, τυροπιτοειδών από τη Λιθουανία. Γκριγκόνης, sorry, λέει ο Άκης. Εννοεί το Γρηγόρη που έχουμε εδώ πάρει. Αυτά είναι παρθενακισμοί είναι αυτά. Ναι, όντως. Ο φίλος ο Κώστας λέει, η Ρίγα κέρδισε τη Ρίτας, γουρλίδες εμείς ο συνήθως, για το δεύτερο. Επί δύο κιόλας, μέσα έξω. Και έτσι δυσκολεύει, λέει, η πρόκριση για το Περιστέρι. Θέλει νίκη εναντίον της αδιάφορης Ρίτας και νίκη εκτός 4 πόντους και πάνω στη Ρίγα. Πάει το Περιστέρι, παιδιά. Έχω την αίσθηση πως το Περιστέρι μου έδωσε την εντύπωση, συγγνώμη, θα το πω αυτό. Έτσι. Ότι δεν ήθελα να συνεχίσει στην Ευρώπη. Χοντρό. Ναι, από ποια άποψη να το πω. Δηλαδή, όταν χάνεις την έδρα σου. Ναι, δηλαδή, όταν χάνεις την έδρα σου και από τη Ρίγα. Όταν χάνεις την έδρα σου και από τη Στρασβούρ. Πάλεψε, πήγε να κάνει ανατροπή. Πάλεψε. Έχεις δίκιο, Κώστα. 35-55. Έτσι. Και αντεπίθεση διαρκείας, 76 όλα. Έχεις δίκιο, συμφωνούμε. Αλλά όταν χάνεις τα δύο από τα τρία μάτς στην έδρα σου. Και μάλιστα και τα δύο που έχεις δώσει στην έδρα σου. Ναι. Και νωρίτερα στο Στρασβούργο, με όλες τις αλλαγές που έχεις κάνει στο ρόστερ σου, χάνεις πολύ εύκολα από τη Στρασβούρ. Τι να πω. Και το καλύτερο σου, τη μοναδική σου νίκη, την έχεις κάνει σε παιχνίδι που αγγίζει το τέλειο. Με τον προηγούμενο προπονητή. Για να δούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Θέλω μια γνώμη για τους Warriors. Για όποιον από εσάς είχε εικόνα από το χθεσινό μάτς, πιστεύω ότι θα είναι τόσο κακή εικόνα. Και κατά τη διάρκεια τη σεζόν, δεδομένου ότι χωρίς Thompson το ταβάνι τους είναι συγκεκριμένο, οι Warriors χάσανε χθες 125-99 από τους Nets, οι οποίοι, ναι, Αντώνη, δίνονται δεύτερο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αν μείνουν υγιείς ο Durant και ο Irving, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ειδικά για τον Irving. Συγγνώμη, χρόνια... για την Ανατολή δεύτερο φαβορί, για την Ανατολή. Και το πρώτο ποιο είναι στην Ανατολή, Bucks. Bucks, οι Milwaukee Bucks. Εγώ πιστεύω ότι αν πάνε πλήρης οι Nets ως το τέλος, έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους Bucks να πάνε τελικό. Συμφωνώ. Γιατί ειδικά ο Irving, ο οποίος είναι λίγο πύλινος και τραυματίζεται συνέχεια, ο Durant τώρα, εντάξει, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Άμα βγάλουν τη χρονιά κανονικά αυτοί οι δύο, επειδή έχουν και τρομερή χημεία μεταξύ τους, εδώ είδαμε χθες τη μισή πεντάδα των Nets να αλλάζει. Δύο βασικότατοι παίκτες να πηγαίνουν στον πάγκο και να μην κάνει τίποτα και να παίζουν σαν σκυλιά. Την αρχή τους πήρε κάτι φορά τους Warriors χθες. Δεν είναι για τέτοιο επίπεδο οι Warriors, για να κοντράρουν τέτοιες ομάδες χωρίς τον Thompson. Σίγουρα θα είναι καλύτεροι από ό,τι έδειξαν χθες στη συνέχεια. Αυτός ο ρούκι τους, ο Wiseman, το νούμερο 2, αν θυμάμαι καλά, του draft. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Νούμερο 2 του draft. Μπράβο, ήταν πολύ καλός. Είναι σημείο αναφοράς, θα είναι στη ρακέτα. Και είναι υποψήφιος νούμερο 2 για ρούκι της χρονιάς στις στοιχηματικές ήδη. Έτσι. Το θέμα είναι ότι θα είναι σίγουρα, πιστεύω, ρούκι της χρονιάς. Το θέμα είναι ότι... Ο Λαμέλο θα είναι ρούκι, ο Λαμέλο. Χθες τους πήρε το ποτάμι από πολύ νωρίς, οπότε έπαιξαν λίγο οι βασικοί. Δηλαδή ήταν από το ημίχρονο 25 πόντους, τώρα πάνω. Έλα, Αντώνη, τώρα πάλι θα με αφήσει να τα λέω τώρα. Κοίταξε, όχι, να σου πω κάτι. Άσυνα, Αντώνη, τώρα πρεμιέρα, τώρα οι Warriors με τους Nets. Αφού σπρώχνουν τους Nets, η μεγαλύτερη αγορά είναι το Brooklyn μετά το Los Angeles. Επειδή το είδα το πρώτο ημίχρονο. Δεν μιλάμε. Δεν μπορούσαν οι Warriors. Στο πρώτο δεν μπορέσουν, ημίχρονο, δεν θέλανε, τι δεν μπορούσαν. Το πρώτο ημίχρονο έβαλε 23 πόντους ο Irving, μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Αφού μόνο σου το λες ότι δεν παίξαν οι Warriors οι βασικοί. Όχι, δεν παίξανε στο δεύτερο ημίχρονο επειδή το μάτς κατηγόρησε. Εννοείται. Αυτό πάντα γίνεται στο NBA. Πάντως, όχι, οι Warriors έχουν ταβάνι φέτος. Δεν πιστεύω να φτάσουν πολύ μακριά. Και η Δύση ειδικά είναι πάρα πολύ. Αφού χτύπησε ο Thompson, τελειώσαμε. Ναι, μέτρη ήταν. Είναι τρομερή απώλεια. Και γίνανε κάποιες κινήσεις για να καλυφθεί το κενό του, αλλά το κενό του δεν καλύπτεται. Εκτός αν ο Κοντός με τα κορδελάκια
αρχίσει και κάνει μαγικά πάλι και τα βάζει από το κέντρο. Μόνο έτσι. Και αυτό να γίνει, πόσο ψηλά να φτάσεις. Είναι δύσκολο. Να πάει τετράδα. Σίγουρα θα είναι πολύ καλύτεροι Warriors από αυτό που έδειξαν χθες. Ήταν και δύσκολο μάτς για αυτούς για πρεμιέρα, γιατί συνέπεσε και με την πρεμιέρα του ντεμπού του Irving Durant που όλοι τα μάτια του κόσμου ήταν πάνω τους και μπήκαν και οι δύο σαν τα βρήσε η αλλοπολίου στο παιχνίδι. Συγγνώμη, σε αυτή την εκπομπή είπα τελικά γιατί μπερδεύτηκα το μεσημέρι. Ή στο ραδιόφωνο που είπε ο Πάρης ότι θα κερδίσουν οι Lakers και λέω όχι ρε, λέω, διπλό είναι. Μου φάγες όλα τα χτυλίδια, Κώστα. Εδώ δεν σας είπα ότι θα κερδίσουν οι Clippers ή στο Λίμπερο το είπα. Θεωρώ ότι το είπες εδώ. Όχι, λέει, δεν το είπες εδώ. Δεν το είπες εδώ για να μην μου δώσεις αυτή τη χαρά. Στο Λίμπερο θα το είπες. Το είπα στον Μπάρι σε μια αποστροφή της κουβέντας μας και μπορεί να μην ακούστηκε. Θυμάμαι ότι είπα όχι, θα κερδίσουν οι Clippers. Διπλό εγώ νομίζω ότι το είπες στην εκπομπή. Θα γυρίσει στην εκπομπή τη θεσινή πίσω να το δούμε. Anyway. Τρομερό παιχνίδι από τον Paul George, έτσι, 33 πόντι. Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε τους 21 νομίζω, έκανε μαγικά πράγματα. Και πραγματικά, αν θυμάσαι, χθες λέγαμε ότι φέτος λόγω της διαμάχης του με τον Doc Rivers, φέτος είπε ότι θα είναι η χρονιά του. Τώρα το ξεκίνημα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Και να περιγράψουμε και ένα σκηνικό, Κώστα, το οποίο αν γινόταν εδώ, ναι, φαντάζομαι, ναι, ακόμα στους δρόμους θα ήταν όλοι, και ο κόσμος και οι παίκτες όλοι. Δηλαδή, στους Lakers παίζει ο Μαρκίφ Μόρις, που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, και στους Clippers ο δίδυμος αδερφός του Μάρκους. Ο Μάρκους, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της απονομής των δαχτυλιδιών, τραβούσε με το κινητό του βίντεο όλη τη διαδικασία. Ο παίκτης των Clippers, δηλαδή. Ωραίο. Θα έχει μεγάλη χωρητικότητα, γι' αυτό το έκανα. Πραγματικά, σκέψου τώρα εδώ, ας πούμε, ένα τοπικό ντέρμπι να γίνεται κάτι αντίστοιχο. Έστω και αν είναι δίδυμα αδέρφια. Άσε μας, λέει Αντώνη, λέει, και πέρσι έτσι ξεκινήσατε, λέει, και στα play-off θα ψάχνετε τον Τζόρτζ πάλι. Λέει ο φίλος του. Και εγώ μετά τα φετινά έχω αμφιβολίες πολλές για το αν μπορούν να φτάσουν ως το τέλος. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, πάρει καλά που ήρθες και εσύ, λέει, και θα μάθουμε τον προπονητή του Ηρακλή. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, όχι. Όχι, δεν μου λες, πάρει την μπλούζα φοράς, για να δω. Οπ. Ω. Τσακ και το σηματάκι κάτω. Θύμα της εμπορευματοποίησης, Κλήτο και ο Τσελεπίδης. Πάει και αυτός. Αλωτρίωση. Τώρα βλέπω εσένα κάτι ζακετούλες φοράς. Σε βλέπω εύκολα να σου κάνω μια ασπρόμαυρη. Νέτς. Μια νέτς. Θέλεις. Αλλά Σπέρς θέλεις εσύ. Σπέρς, ασπρόμαυρη. Μια Σπέρς. Περικλής. Μια Σπέρς για τον Κλήτο. Και μία Clippers για τον Αντώνη ή Αντώνη θες κίτρινη να βάλουμε Warriors. Με τον Περικλή το είχαμε συζητήσει για μία φανέλα Clippers, αλλά το αφήσαμε στη μέση, έχει καιρό. Άντερς η Περικλή, δηλαδή... Εγώ φταίω, δεν επικοινώνησα, εγώ φταίω, δεν φταίω ο Περικλής. Γιατί να μην σου δώσει του Άρη μία apparel που έχουμε σχεδιάσει πολύ ωραίες. Clippers θέλω, Άρη έχω υλικό από την εποχή που... Ναι, αλλά ήταν άλλη εταιρεία, δεν είναι στο συμφωνητικό αυτό. Στο, αλλά όχι, έτσι καλώς δεν τα φοράω αυτά, οπότε... Και έκανε με τους τίτλους επάνω, με τα κύπελα. Λίγοι τα έχουν προσέξει αυτά. Άλλο, το να είσαι μέλος μιας ομάδας, θα φορέσεις τα ρούχα της ομάδας. Όταν δεν είσαι μέλος ομάδας, πώς θα φορέσεις τα ρούχα της ομάδας, δηλαδή. Μόνο αυτά μας μείνανε έτσι, τα ρούχα. Πάντως, αφού γελάς και το θέτεις, έχω πάει για μπάνιο σε μια παραλία της Χαλκιδικής. Οχ. Και φοράω το μπλουζάκι. Όχι, πρόπερση. Λίτο, πάλι ιστορία μας. Ένα από αυτού και ένα στου δύο φορά... σημερινοί κορυφητέ. Και φορά. Και φορά από πάνω λοιπόν το μπλουζάκι τη Κίμη. Έτσι που φορούσε ο Μπάρλο. Και ήταν σε εκείνη την παραλία. Το οποίο μπλουζάκι βέβαια το είχε καθαρίσει ο γίγαντας Καστρίτης. Αδερφός. Και το είχα πάρει εγώ. Και το βλέπει ο κουμπάρος του Μπάρλου και λέει, καλά, λέει, φοράει κάποιο το μπλουζάκι. Και έτσι βρεθήκαμε κιόλα σε εκείνη την παραλία. Μεταξύ άλλων, επειδή λέει ότι δεν τα φοράει, γιατί δεν με το φοράς. Την επόμενη φορά, την επόμενη φορά λοιπόν, θα βγω με του Wiggins. Αφού είναι ο μόνος που μπορεί λόγω των μπαν να έρθει. Του επόμενου φανέλα. Με ποια φανέλα. Αμελαύριο. Του επόμενου παίκτη του Άρη δηλαδή πάρει. Του μοναδικού, όπως λέει και ο Αντώνης, μπορεί να πάρει ο Άρης. Πλέον. Το στάκι γιατί αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πάρει τον Γκάρετ. Μπορεί, αλλά δεν θέλει, είπαμε. Σίγουρα. Του μοναδικού. Οπα. Σαρωτικός ο Κλήτος. Σίγουρα.
Μοναδικό. Για να μην πούμε τον μπορεί, γιατί μπορεί να πάρει και το Ραμόν Χάρης, ας πούμε, που τυπικά εννοώ. Καλά, ψηλό λέμε, όχι. Θα ήθελε να πάρει. Καλά, του Wiggins 4 είναι, εντάξει. Κάτι δικά μας λέει, κάτι λέει για τα δικά μας παιδιά, λέει η περίπτωση, λέει, του παπά έχει εξεταστεί καθόλου από κάποια ομάδα της πόλης. Αντώνη, τον παπά μπορείς να τον πάρεις. Όχι. Γιατί? Γιατί έπαιξε στη Χάπολ. Στο... Α, ναι, ναι, το είναι εκεί, σωστά, συγγνώμη. Το lock του είναι εκεί, σωστά. Και δεν θέλει κοντό Άρης έτσι καλλιώς, και να θέλει δηλαδή. Ναι, γιατί έχει καλύτερο το πρόβλημα. Πρέπει να φύγει κάποιος. Πρέπει να φύγει κάποιος. Πώς θα έρθει και ο παπάς δηλαδή. Θα φύγει ο Φλιώνης, να έρθει σε εμάς. Τώρα, μεσού σεζόν. Ναι, γιατί. Εδώ οι άλλοι τον αφήσαν τον άλλο στο ξενοδοχείο μόνο του. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή γίνονται αυτά. Σαν να είσαι η αναγέννηση είναι απόλυτος. Και βγάλαν και ανακοίνωση και λέει δεν τον αφήσαμε μόνο του. Του δώσαμε ξενοδοχείο, τα αεροπορικά και τα chips. Χαρτιά του, λέει, και τα χαρτιά του. Λες και είναι παιδάκι που βρέθηκε στην Ιγυρία, ξέρω εγώ, και δεν ξέρει να κάνει. Επειδή λέει αντί με τη Φενέρ, όπως έλεγε, κανονικά μιλούσε με τη Ρεάλ. Τους έπαιξε παιχνίδι όμως, τους έπαιξε στιαπού, και επειδή τους έπαιξε στιαπού και τους είπε ότι θα πάει στη Φενέρ, ενώ μιλούσε με τη Ρεάλ και έχει κλείσει, λένε οι κακές γλώσσες, του λένε αδερφέ, αφού έκλεισες με άλλη ομάδα, δεν είσαι μέλος της ομάδας μας. Οπότε ταξίδεψε αύριο μόνος σου, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάρε και 100 δολάρια. Είσαι πολύ μεγάλη ομάδα για να το κάνεις αυτό. Είσαι πολύ μεγάλο κλαμπ για να το κάνεις. Εννοείται. Δεν είσαι τώρα. Ναι, εντάξει. Είσαι Μπαρσελόνα, ρε φίλε. Συμβόλο δεν έχει ο Ερτέλ. Εγώ τώρα να πω μια κακία. Έχει, είναι παίκτης Μπαρσελόνα ακόμα. Λοιπόν, οπότε μάθει ότι έκλεισε με τη Ρεάλ. Θα του κάνει καμιά κασκαρίκα ο Ερτέλ. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν και θα πληρώνουν. Κασκαρίκα. Ο Σάρας που έγινε viral το βίντεο που απαντούσε σε ένα δημοσιογράφο που είναι έγκυος η γυναίκα του παίκτη. Ναι, ναι. Και τότε, αχ καλέ, ο Σάρας και τι συγκλονιστικό, ανθρώπινο είναι αυτό. Ο Σάρας... Όχι, καλά τα είχε πει τότε. Καλά τα είχε πει τότε, σωστό. Καλά τα είχε πει. Τώρα γιατί δεν τα είπε καλά. Τώρα δεν έχει μιλήσει ακόμα, ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εφόσον είναι παίκτης της Μπαρτσελώνα, λες ok, έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ. Δώσ' μας 2 εκατομμύρια ρεάλ και πάρτονα. Ναι ρε παιδί μου, κάνω ό,τι θες, μην τον αφήνεις πίσω τώρα. Και βέβαια, γύρνατε κανονικά στη Βαρκελόνη και άσμου στην Κερκίδα στο τέλος άμα θέλεις. Μπαρτσελόνα είσαι. Ναι. Έχεις 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Δηλαδή τι, ο Ερτέλ θα σε... Και εδώ θα μπορούσε να γίνει, αλλά γινόταν από ατυχήματα. Κοιμόντουσαν οι άλλοι στο αεροδρόμιο, χάναν τις πτήσεις και τέτοια. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν σοβαρά πράγματα. Δεν είχαν διαβατήρια, επάρει. Επάρει. Άλλο να γυρνάς με το λεωφορείο όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό και άλλο να μην γυρνάς καθόλου. Γιατί πολλοί το θυμήθηκαν αυτό. Όπως λέει και ο Κλήτος και είναι αγαπημένη του ενότητα, θα θυμηθώ και εγώ μια ιστορία που στο αεροδρόμιο του Βενιζέλος πήγα σε ένα lounge μέσα και έγραψα για να στείλω στην εφημερίδα το πρωί, το μεσημέρι, κάτι τέτοιο και ξέχασα το τσαντάκι μου στη διπλανή καρέκλα στο lounge, εκεί που έγραφα πάρει στο lounge της Aegean. Αχ καλέ, που πήγα φυσικά όχι γιατί ήμουν πρώτη θέση. Πήγα βυσματικά. Λέω, μπορώ να γράψω κάπου και με πήγαν εκεί. Και έκανα, μετά κατέβηκα κάτω και πήγα να μπω στο αεροπλάνο και δεν είχα το τσαντάκι μου, ο Βλάξ. Και έκανα όλο το αεροδρόμιο άνω-κάτω, όλο, τα πάντα. Και ήρθε μια έξυπνη αστυνομικός, γιατί εγώ ντουρντουβάκι, υπεύθυνη ασφαλείας, και μου λέει, κάνε, λέει, rewind στο μυαλό σου όλη την πορεία, λέει, που έκανες μέσα στο αεροδρόμιο, όλη τη βόλτα. Και τσούπα... Άσε μας έπες, κυρά μου. Και όμως το βρήκα, ήταν εκεί στη... Το βρήκα στην καρέκλα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους κόσμους. Rewind. Rewind, καλό. Κάνε δηλαδή αναστροφή. Όπως είπε και ο Αντώνης νωρίτερα, πύλινος. Πύλινος. Γίγαντας, γιατί άμα θες να το παίξεις θετικά, γιατί άμα ήταν, ας πούμε, παίκτης του ΠΑΟΚ, θα το παίζεις θετικά, Κλήτο. Και θα έλεγε γίγαντας και από κάτω, φήμες ότι έχει πύλινα πόδια. Λοιπόν, Κώστα, καλησπέρα. Εγώ θα το παίζω διαφορετικά πάντως, ξέρεις. Πύλινος, από κάτω, αυτός που εννοείται ότι έχει τους γίγαντας. και μετά χτύπημα με κεραυνό. Με κεραυνό θέλω πάρει, όχι με συννεφάκι, με κεραυνό. πόσο κοστίζει άραγε, Κλήτο, αυτό θα έβαζε. Και θα έβαζα και στην αρχή, τώρα αντιπληρώστε. Εσύ, ναι. Λοιπόν,
Κώστα λέει καλησπέρα. Πήρα χαμπάρι την εκπομπή την πρώτη φορά που βγήκε ο Βασίλης, λέει σε εσάς, ο Βλαχόπουλος. Από τότε... Πρέπει να το βγάλουμε πλάκα-πλάκα, έχουμε καιρό. Από τότε λέει, σας βλέπανε λοιπόν, λέει, και λόγω ημερών θα μου επιτρέψει να πω ένα ευχαριστώ και στους τέσσερις για την ενημέρωση. Φίλε μας, συγκινείς τώρα, αλήθεια. Αλλά και την ψυχαγωγία που μας χαρίζετε, λέει, να ευχηθώ υγεία και χαμόγελα σε όλους. Να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να είναι γερές και αυτές και να τις χαίρεστε κι εσείς. Φίλε Χρήστο, αδερφέ, τώρα εμένα με μουσικώθηκε τρίχα πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, γιατί χωρίς τη στήριξη του κόσμου δεν θα είχε νόημα αυτό που κάνουμε. Εντάξει, ναι, οι μπασκετικοί όλοι εμάς βλέπουν. Αλλά τον ευχαριστούμε. Και μόνοι μας να ήμασταν παιδιά, εγώ και εσείς δηλαδή και άλλοι δύο, πάλι θα το κάναμε γιατί γουστάρουμε και περνάμε καλά μεταξύ μας και κοντά μας που και που περνάει και ο κόσμος. Αν δεν πάρουν φέτος οι Lakers στο πρωτάθλημα, λέει, που δεν το πιστεύω με το ρόστερ που έχουν, ποιος νομίζετε θα χρεωθεί την ευθύνη? Ο Δρακόπουλος. Καλά, οι Lakers είναι ήδη πρωταθλητές, οπότε εντάξει και να μην το πάρουν, να μην κάνουν repeat, δεν θα πεθάνουν κιόλας. Αλλά... Ο στόπις αυτό, Ραντώνη, είναι δυνατό. Ραντώνη. Είμαστε πια πρωταθλητές σαν το τραγούδι. Τι πλήγαμε άλλες εποχές. Υπνήσαμε και είχαμε πάει κουβά, Ραντώνη, που παίξαμε τους Lakers. Είναι δυνατόν. Λογική. Οι άλλοι δεν πήγανε στα φιλικά, ξεκινάνε στα σβηστά, μου έλεγε ένας το μεσημέρι θα φορτσάρουν μετά. Εντάξει, μόνο. Οι Lakers. Εγώ δεν βλέπω πώς δεν θα το πάρουν οι Lakers. Εντάξει, ρε Αντώνη, μπάσκετ είναι. Αυτό που είπε ο Κώστας. Πάλι χάθηκε το ίντερνετ σου, πάλι. Πάλι. Είδωσε η οπτική λίνα. Εντάξει, Αντώνη, το δέχομαι. Λοιπόν. Όχι, ούτε καν. Επέστρεψα. Ο Πάρης λέει, είπε ευχαριστώ λέει, στον παίκτη της Μακάμπη που έβαλε 2-2 χθες και έπιασε το συν 7,5. Αφού 8 τελείωσε, ρε παιδιά. Μήπως εννοεί το μείον 7,5. Περδεύει ο κόσμος το συν και το πλήν. Μάλλον θέλει να πει... Ότι ο Βίκτορ Μητρόπουλος τι κάνει. Αυτός νόμιζε ότι, προφανώς ο φίλος νόμιζε ότι επειδή είπε συν 7,5, ότι θα κερδίσει πάνω από 7 η Μακάμπη. Σωστό. Μπράβο, Ραντώνη. Μπράβο, Ραντώνη. Έτσι. Ενώ εσύ εννοούσες ότι θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός τους 7 πόντους, έτσι, προφανώς. Έτσι. Βέβαια, μόνο από όταν... για μια επαφή που είχαν στο Νεσάκι για τα τηλεοπτικά. Έγινε σήμερα. Περιμένουν τρίτη, τέταρτη δόση, έτσι, μες στο Γενάρη. Αυτό έγινε σήμερα και γι' αυτό βγήκε και η ανακοίνωση αυτή σχετικά με τα παιχνίδια, τα εξαναβολής. Και εκεί πετάχτηκε ένα ταλέντο και πήγε να πει κάτι στο Δρακόπουλο για τον κόσμο. Πήγε να πει κάτι στο Δρακόπουλο για τον κόσμο και τα λοιπά. Δυστυχώς αυτό το ταλέντο που το είπε, μάλλον δεν έχει δει στο γήπεδο του ποτέ και ούτε θα δει ποτέ 3.000 κόσμο. Τον ποτόν. Ποτέ. Οπότε γι' αυτό και οι 10 που φωνάζουν του φάνηκαν 3.000 πραγματικά. Λυπάμαι πολύ. Πραγματικά, αν είναι αυτό το μπάσκετ που θέλετε, να το χαρείτε, παιδιά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τόσο ουσία είναι ότι περιμένουν χρήματα Γενάρη, έτσι, τρίτη, τέταρτη δόση, μετά άλλες δύο και το μισό από το επόμενο, τον Ιούνιο κατά εκεί. Θα πήραν ήδη τα πρώτα, δεν πήρανε, πήρανε κάτι. Ότι δεύτερη δόση υπάρχει και, ναι. Μια χαρά, πλερουά. Τώρα Γενάρη, τρίτη, τέταρτη, 75, χεράτε, 75. Από εκεί δεν είναι. Ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να κάνει ο Άρης, λέει, να σκέφτεται κίνηση, λέει, για χειμώνα, αν μπορούμε, λέει, μία. Τι Έλληνα. Α, εννοεί να πάρει κάποιον Έλληνα που, επειδή επιτρέπεται μετακίνηση Έλληνα, στον πρώτο γύρο. Και τέρμα μετά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ο Άρης αυτή τη στιγμή, μόνο αν φύγει κάποιος παίκτης μπορεί να πάρει παίκτη ο Άρης. Ειδικά Έλληνα... Ναι, ρε Αντώνη, 17 έχετε. Συγγνώμη. Αυτό έχει φορτωμένο ρόστερ. Πώς θα πάρει. Μια εντεκάδα Έλληνες έχεις. Πάρτε ακόμη κανένα. Λάβα, Αντώνη. Με τη λογική ότι αν έφευγε κάποιος Αμερικανός να πάρει θέση έναν Έλληνα αντί για ξένο, αυτό θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά δεν υπάρχει τέτοια σκέψη προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, εγώ είμαι φανατικός θαυμαστής του Πολ Τζόρτζ, αλλά μετά τα περασμένα playoffs λέει που ήταν άφαντος, Αντώνη. Καταραμένη. Εγώ του Πολ Νιούμαν. Άφαντος. Άφαντος. Την άποψη που ακούγεται λέει ότι δεν κάνει για μεγάλα πράγματα. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός, εγώ περιμένω απλά να δω αν όντως ήταν το πρόβλημά του τόσο σοβαρό με το Rivers, με τον Doc Rivers, και φέτος θα γυρίσει, θα αλλάξει τσιπάκι, έτσι, θα το πει αλλιώς. Τσιπάκι. Rivers. Όχι τσιπάκι, τσιπάκι. Ναι, πάντως Κώστα,
σε αυτό που διάβασε πριν, αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα που έστειλε ο φίλος, κι άλλος το πρωί μου είπε ότι σας απολαμβάνω για το χαβαλέ που κάνετε μεταξύ σας. Ο επόμενος προπονητής του Ηρακλής το είπε μάλλον, ε. Έπεσα μέσα. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το είπαμε. Λέει, τι λες ρε Κώστα, λέει, μακριά ο Φλιώνης, Στράτο. Είσαι μικρός ακόμα. Άκου τον παλιό. Έρε αγάπη, λέει με τον Φλιώνη, λέει τον βλέπω Ιβανόφε του χρόνου. Δεν νομίζω, φίλε. Ο Δημήτρης είναι συναισθηματικό παιδί και εμείς στην Καβλάτα που κάνουμε τώρα. Τι γελάς εσύ ακόμη. Τι είναι αυτό, ρε. Διαφωνεί ότι είναι συναισθηματικό, γι' αυτό γελάει. Ναι, γελάει για το Φλιώνη. Γελάς για το Φλιώνη. Γελάς για το Φλιώνη. Μια και λέγαμε, λέει, για διαιτητές, λέει, δείτε, λέει, το ρεφ κορυφής στο Σουγκριγκόνης που δείχνει, λέει, τρίποντο, ενώ είναι, λέει, μέσα στις βολές. Έχει δίκιο ο Νίκος. Τρίποντο. Ξαναβάλ το, Κώστα, ξαναβάλ το τώρα. Απίστευτη καταγγελία. Απίστευτη καταγγελία. Τρίποντο, ρε, παιδιά. Ούτε... Απίστευτη καταγγελία για αυτή τη διοργάνωση της πλάκας. Εδώ, ρε, παιδιά, στο Πάο Κάρης έπρεπε να πω από Παπαπέτρου. Δεν το είδαμε. Πού είναι ο διαιτητής. Εδώ δεν φαίνεται. Έχει και άλλη. Περίμενε. Μήπως ο πίσω διαιτητής. Το χρόνο μετράει. Μισό. Παιδιά, τρίποντος σήκωσε, όντως. Όντως. Ο κάτω διαιτητής, ο κάτω. Σε εμάς που είναι. Αυτό που τον έχουμε πλάτη. Εδώ, ο κάτω. Τώρα δες το μακρινό. Να το. Και σηκώνει μάλιστα τα δύο χέρια ότι μπήκε το τρίποντο. Απίστευτο. Ποια Ευρωλίγκα, ρε παιδιά. Είναι που στις Αργύρες είναι πολύ φθηνή η πύρα. Είστε επαναφοράς, ο Μελαχρινός, νάτος, ο Μελαχρινός. Τρία, μπήκε μέσα! Αλλά μετά λέει δύο. Λέει δύο. Χέρι μήπως... αυτό άμα σημαίνει τρίποντο, παιδιά, το χέρι αυτό, το επόμενο βήμα είναι μαύρα γαλιά, μπαστούνι και σκύλος. Δεν υπάρχει. Πάμε να το παγώσω λίγο, μισό λεπτό. Νομίζω ότι δείχνει δύο με το χέρι και αυτό δεν είναι στον κανονισμό, να δείχνεις δύο. Με όρθιο το χέρι. Να όρθιο το χέρι τρία δεν είναι. Τρία να είναι. Το δύο είναι κάτω. Μισό λεπτό. Να μας βοηθήσει το μέλος της ΚΕΔ που παρακολουθεί την εκπομπή κάθε μέρα και λέει στον ταβουλαρέα τι λέω για τους διαιτητές. Επίσης, βλέπεις τώρα από το ματάκι, Κώστα, δεν είναι. Επίσης, το ματάκι βλέπεις. Να μας βοηθήσουν τα δύο γραφεία τύπου δύο ομάδων που βλέπουν τι λέμε στην εκπομπή και τα λένε επίσης στην ΚΕΔ για να μας μαλώσουν. Γι' αυτό φάγαμε ήδη ένα χειρουργείο. Δεν πειράζει. Σας περιμένουμε, παιδιά. Λοιπόν, εννοώ να σας φιλοξενήσουμε. Πώς πήγαμε από τον Γκριγκόνης τώρα στο χειρουργείο του Ηρακλή. Πήγαμε στο ξέσπασμα light νούμερο 3. Light. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εδώ, ρε, παιδιά, στο πάω κάτι. Συγγνώμη, Κώστα, που σε διακόπτω. Ο Παπαπέτρου πήγε δύο φορές στη γραμματεία για να διορθώσει αν είναι τρίποντο ή δίποντο το σου. Κάτω το χέρι. Τι δείχνει, δεν φαίνεται. Τρία δείχνει, παιδιά. Τρία δείχνει. Μόνο στο μπάσκετ αυτά. Μόνο στο μπάσκετ. Η παράγκα του Μπερτομέου. Ή η μπύρα στην αρένα. Πώς ναι, γίνεται στο Μιλάνο, ρε. Δεν στο βάθος το διαιτητή. Δείχνει ότι μετράει που έχει χαμηλό το χέρι. Δείχνει δύο. Δείχνει δύο. Ο πάνω διαιτητής δείχνει δύο. Από εδώ διαιτητής ο Μελαχρινός δείχνει τρία. Και εδώ δες πάλι τρία. Ναι. Και το χρονόμετρο στον κύβο έδινε 0-7. Όταν είχε ήδη φύγει μπάλα τα χέρια του. Αυτό θα το βάλουν διαιτητή στο επόμενο παιχνίδι μας εντός έδρας. Στο Ιβανόφου, σίγουρα. Το βήματα ακόμα να κάνει θα κάρφωνε, τέλος πάντων. Σίγουρα. Μέχρι και ο Λεκαβίτσης μπήκε μέσα. Ναι, σωστά. Ο Φλώρος εδώ. Εκεί παθιάζεστε. Λοιπόν. Και αυτή η συμπεριφορά στον Αρτέ λέει μόνο κάποια αριστεχνική ομάδα θα το έκανε και όχι κλάμπ επίπεδου Μπάρτσα. Που θέλει να ονομάζεται κορυφαίο, συμφωνώ. Υπάρχει κάποιος... Ο Ερτέλ βγήκε φωτογραφία με Τσεσεκά. Ποιος ήρθε? Ο Ερτέλ βγήκε φωτογραφία με τρεις Τσεσεκά, με τον Τζέιμς, ναι. Τον Βατούτιν και έναν ακόμη. Ναι, τον Βατούτιν. Συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο. Ναι, κατά λάθος. Τον καταστροφέα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Βατούτιν δηλαδή. Λοιπόν, με τους Ισπανούς μαζί. Που πέφτουν τα τέτοια, τα βαλιτσάκια, πάνε και έρχονται. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος τιμωρίας στην Μπαρτσελόνα από τη EuroLeague για την κίνηση αυτή με τον Ερτέλ? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σιγά μην τιμωρηθεί μία από τις μεγαλομετόχους της EuroLeague. Είναι επιλογή ομάδα. Ειδικά ισπανική ομάδα. Μάλιστα,
υπάρχει περίπτωση να πρημοδοτηθεί η Ισπανία και να βάλει ο ψευτοχαμογελάκης μια ομάδα. Δεν νομίζω να υπάρχει και πάτημα για να υπάρξει. Θα παίξει ο Φράγκα ψυγείουλ με τη Μούρσια. Εύκολα. Φράγκα Πεσκάρα. Ο πορνοστάρ, έτσι τον έβγαλα. Επιλογή Γιάνγκου Μικονιάτη, Κώστα. Ορίστε. Επιλογή Γιάνγκου Μικονιάτη, ο Φράγκα. Δεν θέλω να μειώσω τα παιδιά. Ναι, όντως. Τον είχαν βρει από πριν και ήταν δώρο, επειδή πήγε ο Βαγγέλης εκεί μαζί με τον Ζομπανάκη για να βοηθήσουν τον Βαγγέλη. Δηλαδή, ένα καλό παίκτη και τα λοιπά. Ο Βαγγέλης τον βρήκε με τον Μικονιάτη, αλλά αντί να πάει ας πούμε αλλού, είπαν ναι, Βαγγέλη, τον πάρεις εσύ. Το γραφείο. Πάρει. Έτσι. Και μαγκιά του Βαγγέλη που βρήκε αυτή την παιχτάρα και του Σταύρου. Μου ξέφυγε στη σέλφη, ρε γάμοτο. Η οποία... έχω βγει με το Μάκη να την βρω. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα με κάνεις να την βρω. Πήγε 10:35, όμως πρέπει να κλείσουμε. Κλείτω. Καλά που ήθελε να κλείσει νωρίς σήμερα. Με μένα βλέπεις και φεύγουμε λίγο. Καλά που δεν θα μας έλεγες ιστορία πάλι. Δεν μας είπε σήμερα καμία. Στο αεροδρόμιο της Λόνερ βρέθηκαν, λέει, και ο Τζέιμς ήταν από τους πρώτους που είχε κάνει θέμα, λέει, και πήρε θέση υπέρ του Ερτέλ. Ναι, πήρε στο Instagram. Είναι αλήθεια. Σιγά μην τιμωρήσει, λέει ο Φραγκοκίλερ, λέει την Μπαρτσελόνα. Για δεν νομίζω να υπάρχει πάτημα για να την τιμωρήσει ακόμα και νομικό. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να τιμωρήσει η Ευρωλίγα και τον Παναθηναϊκό που αντί για εισιτή για αεροπλάνο τους γύρισε με το λεωφορείο. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί. Μία ομάδα τυπικά έχει το δικαίωμα να μην πάρει ένα παίκτη μαζί της. Αντώνη, μπορεί άμα κάνει καταγγελία η Ένωση των Παικτών της Ευρωλίγκα. Ναι, οκ. Okay. Ενώ μπορεί να πάει το ιστορία στον αθλητικό δικαστή της EuroLeague, που όλο τυχαίως είναι στη Βαρκελόνη και πλέον... Άδελφος του Πετομέου, ναι. Ναι, όλο τυχαίως. Οπότε, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγος να εκτίθεται έτσι η Μπαρτσελόνα. Εγώ είπα τι θα έκανα. Θα του έλεγα, συμφώνησε με τη Ρεάλ, αγόρι μου, φέρε μας 2 εκατομμύρια και φύγε. Αλλιώς στην κερκίδα. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Οι μεγάλες ομάδες έτσι κάνουν. Οι πιο μεγάλες ομάδες, βέβαια, εκεί λέει, στο πίκο πετάγανε γουνοκεφαλές. Πρόσεξε. Οι πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες που δεν αντέχουν να έχουν ένα παίκτη και να τον πληρώνουν και να είναι στην κερκίδα, ναι, μπορεί να αντιδράσουν σπασμωδικά ή οτιδήποτε. Αλλά όταν είσαι Μπαρτσελόνα τώρα, δεν έχει λογική αυτό. Απορώ ποιος τους συμβούλεψε να κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι. Ή πόσο πολύ θύμωσαν, φαντάσου τώρα τι υπόθηκε όμως, να σκεφτούμε λίγο για την ομάδα. Τι τους είπαν, τι έγινε, τι τους έλεγε αυτός, σου λέει μας πουλάς τρέλα, ας πούμε, ψέματα κτλ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ρε παιδιά. Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ χοντρό. Ο πρώτος παίκτης ή ο τελευταίος είναι που μπορεί να συμφώνησε υπόγεια μυστικά με ακόμα και με αιώνιο αντίπαλο, ας πούμε. Εννοείται ότι είναι λάθος. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρω εγώ, δηλαδή τόσο χοντρό. Και τόσο δηλαδή χωριάτικη συμπεριφορά. Η αντίδραση είναι ακατανόητη. Δηλαδή πρέπει να όντως. Μπορεί να τους έβρισε. Να του είπανε τι κάνεις, μας δουλεύεις και να τους είπε βαφαγκούλο, ξέρω εγώ. Έτσι. Ναι. Και να τους έβρισε για να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν. Νορμάλ άνθρωποι τώρα, πολιτισμένοι. Τι είναι αυτό τώρα. Μπορεί να είπε στο general manager και εσύ και το σπιτάκι σου και η μανούλα σου. Και η μανούλα σου και βαφαγκούλο. Ναι. Βάταν κιουλέ που είναι και Γάλλοι. Πάρη, μη γελάς, άκου τώρα, το μαθαίνεις. Ο Πάρης όταν ακούει τέτοια τρελαίνεται. Ούτε στη μάνα μου, ούτε... Όχι, τη δικιά μου τη μανούλα βρίζω, Πάρη. Όχι τη δικιά σου. Έλα. Περίμενε λίγο. Έλα, δες τώρα, δες. Έλα. Πάμε. Την είδες, κοίτα. Πάλι. Οι τρεις πρωτοστάρ. Υπερπαραγωγή. Είδες ότι πάλι μιλάει. Μιλάει πάλι. Τώρα ξέρεις τι λέει. Βγάλε. Λοιπόν, ο τεράστιος Φράγκαμπ. Δεν τον βγάλαμε το Φράγκαμπ τότε. Δεν μου είχε απαντήσει. Πάρει. Ο Πάρης λιποθύμησε από τα γέλια. Έμεινε η εικόνα του με ανοιχτό το στόμα. Έπεσε το κινητό στο τραπέζι, έπεσε. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε, να δω αν έχουμε κανένα μήνυμα.
Ακόμα γελάει. Ακόμα γελάει. Μπορεί. Τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Πάρει, αρχίστε. Δεν πάρει. Εδώ είμαι, πάντα. Ναι, ναι, ναι. Αφού η Μπάρτσα λέει δεν τον ήθελε, λέει ο Νίκος. Δεν τον ήθελε και πήγαν να τον κόψουν τον μπάσκετ. Αυτοί λέει πήγαν να τον κάνουν ανταλλαγή ουσιαστικά με τη Φενέρ. Με ένα παίκτη έσπασε τον deal. Εντάξει. Τελικά λέει κανένα σχέδιο, λέει πώς θα μειωθούν τα χρέη της Sky Arts. Λέει υπάρχει. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Υπάρχει. Υπάρχει. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Καμιά κουσαριά. Σχέδια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει πώς γίνεται να είναι πρόεδρος του ΨΑΚ ένας παίκτης βετεράνος και ανενεργός στα τρία χρόνια. Φίλε, πρόεδρος του ΨΑΚ δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ενεργός παίκτης. Έτσι. Και ο Ανδρέας, το δίχως άλλο, είναι ένα παιδί που είναι στο χώρο. Περίμενε, στην Ισπανία δεν είναι ο Μαρτίν πρόεδρος της Ένωσης Παικτών. Ναι. Και άλλωστε καλύτερα που δεν είναι ενεργός, γιατί έτσι έχει χρόνο και να ασχοληθεί λίγο. Να πάει σε κανένα γήπεδο να μιλήσει με. Δεν είναι θέμα αυτό. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Και δεν με ευρωληπτεί υπερομάδα, έτσι. Έτσι. Όσο δεν είσαι και. Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Ένα παίκτησα τον Μπέρι, λέει δεν μπορούμε να πάρουμε. Τι παλτά λέει είναι αυτά, λέει. Πραγματικά η παλιά η ξένη, λέει, ήταν πιο ποιοτική. Ναι, φίλε Γιώργο, παλιά η ξένη ήταν πιο ποιοτική, αλλά παλιά είχαμε και 1,5 δις budget. 1,5 δις. Εκατομμύρια, 1,000 δηλαδή, 500 εκατομμύρια δραχμές. Όπως λέει και ο Αλαφούζος. 350-12.000 εκατομμύρια που είχε πει. Εκεί που είχαν κάνει πάρει για να μαζευτούν χρήματα για το Power Live. Λοιπόν, 1,5 δισεκατομμύριο. Τότε έχω δει εγώ χαρτί στον Ηρακλή στα γραφεία, τηλεοπτικά, 700 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο, 600. Τη χρυσή εποχή, επί Χαΐτογλου, έτσι. Συμβόλαιο δακτυλογραφημένο τότε. Παιδιά, το ελληνικό μπάσκετ έζησε εποχές που ο Ηρακλής, χωρίς να παίζει στην Ευρώπη, έφερε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ντόφς και τον Ντόναλτσον. Χωρίς να παίζει Ευρώπη. Έτσι. Εδώ, παιδιά, η Δάφνη έφερνε πρωταθλητή NBA τώρα. Η Δάφνη έφερε... Τι να λέμε τώρα. Το Σμρέκ. Φοβάω το Μαλό. Το Μαλό. Οπότε, ναι, τώρα η σύγκριση με το τώρα είναι προκαλεί θλίψη, οπότε ας... Πάρει η γραφομηχανή. Με κόκκινο μελάνι, με κόκκινο. Χαμός. Είναι δυνατόν. Και χωρίς τίτλους ποτέ και ο Τότσικας να τρελαίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Δεν έχουμε κάτι ρεπορταζιακό. Με ρωτάνε κάποιοι φίλοι και στο Messenger διάφορα πράγματα για τον Ηρακλή. Δεν έχουμε, παιδιά, κάτι. Μακάρι να ευοδοθούν οι συζητήσεις, οι τελευταίες που κάνει η διοίκηση. Γιατί όλοι θέλουμε, εννοείται, το καλύτερο για την ομάδα και ένας ικανός Έλληνας τεχνικός νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ανορθωθεί ο Ηρακλής. Εντάξει, βλέποντας και κάνοντας. Η ομάδα σήμερα έκανε προπόνηση όπως και χθες με το δίδυμο των τεχνικών που παραμένουν στην ομάδα, του Σταύρου Μικονιάτη και του Πέτρου Γκαϊτατζή. Όλοι οι παίκτες παρόντες. Δύσκολο παιχνίδι εννοείται με τον Παναθηναϊκό. Τον Νέντοβιτς, λες να τον ξεκουράσει πάρει. Να στείλω κανένα μήνυμα. Εγώ βόρα, το φίλο μου. Ακόμα τα βάζει χθες στο Τελαβίβ. Από Τρίτη Κυριακή τώρα. Τι τριποντάρες έβαλε εσύ. Και όλες να πάνε. Με παίκτη πάνω του, Και μια jump σουτάρα, δηλαδή ένα release, όπως λέμε εμείς, συμπασκετική κλήτο. Of course. Πολύ καλό. Λοιπόν. 39 σταμάτησε. Αύριο θα κάνουμε κομπή. Με κάλαβε και τρίγωνο. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Τι μέρα Christmas. Το Σάββατο μετά το μάτς του Άρη. Φρέλη και Βάιντα. Δευτέρα για σχόλιο. Τι λέτε ρε, ούτε Παρασκευή. Παρασκευή είναι ανήμερα Χριστούγεννα ρε. Αφήστε, θα κάνω μόνος μου παιδιά. Αφήστε παιδιά, άστε. Το κάνω. Κλειτό, άμα βαριέσαι, άσε να κάνω. Θα το κάνω μόνος μου, Κώστα, άστο. Άσε να κάνω εγώ μόνος μου, άστο εγώ, με τα χεράκια του. Με τα χεράκια μου, λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους, καλές γιορτές. Ενδεχομένως αύριο να κάνουμε κάποια έκπληξη. Εντάξει, ο καθένας όπως του αρμόζει. Έτσι και το πώς αισθάνεται. Ρεβεγιόν δεν έχει ρε παιδιά αύριο. 10 ώρα αφού μας γυρνάνε πίσω. Εντάξει, ανήμερα δεν θα κάνουμε. Εντάξει. Αν και το βράδυ... Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά.
Φίλους δεν έχουμε, παρέες δεν έχουμε, έξω δεν μπορούμε να βγούμε. Η καλύτερη παρέα είμαστε. Γκόμενες δεν έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Εντάξει, μια χαρά. Υγεία όμως έχουμε, είναι το σημαντικότερο. Σάββατο μετά την νίκη του Άρη. Γεια σας. Ξανά Σάββατο. Σάββατο μετά την νίκη του Άρη. Δεν το δέχομαι, Κώστα, δεν το δέχομαι. Παραμονή και πρώτη μέρα τώρα, έλα τώρα, εντάξει. Ανήμερα, για να μην το κάνουμε και λύσα. Παραμονή και πρώτη μέρα, λέει. Θα ζητήσουμε... Παραμονή και ανήμερα. Εντάξει τώρα, μην το κάνουμε. Λιτό, θα ζητήσουμε από το νέο αφεντικό αναδρομικά τις αργίες. Και ρεπό, Κώστα, και ρεπό. Άλλωστε, η Ένωση Συντακτών έβγαλε και ανακοίνωση για το πώς δουλεύουμε. Εννοείται. Και μάλιστα τα ρεπό συγκεκριμένες μέρες. Όχι όποτε θέλει ο καθένας. Ο Καρκανιάς μου λέει ότι έχει τρία ρεπό. Από πού? Κόλλησε τι και άδεια. Εδώ λέει δεν ήταν προχθές. Ναι, ήρθε να πάρει κάτι πράγματα. Τι πράγματα, ρε, λέει, με δουλεύετε. Λοιπόν, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Να είστε όλοι γεροί, υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, παιδιά, υγεία. Υγεία σε όλους. Να αγαπάτε το μπάσκετ. Εμείς θα σκάσουμε μύτη κάποια στιγμή. Παρακολουθείτε τα social media. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε άλλη δουλειά όλοι. Όλη τη μέρα με ένα κινητό έτσι είμαστε. Οπότε θα ενημερωθείτε για την επόμενη εκπομπή του basketplus.gr. Ευχαριστώ Κλήτο Καρκανιά, Αντώνη Γκάτζιο, Πάρη Τσελεπίδη, όλους εσάς που είστε μαζί μου, μαζί μας. Παιδιά, χρόνια πολλά να σας πω και διαδικτυακά. Θα τα πούμε άλλωστε και ξανά. Έτσι δεν χαιρετιόμαστε εδώ, αλλά ζωντανά, ας πούμε και χρόνια πολλά. Και πάλι ραντεβού στο γνώριμο basketplus.gr καθ' όλη τη διάρκεια και των εορτών με όλη την ειδησιογραφία του μπάσκετ. Ο Γκάτζιος να είναι καλά, που γράφει δηλαδή. Ο Κλήτος θα γράψει κανένα blog. Κλήτο θα γράψει, θα γράψει. Μπάμζι Πάμπερ να γράψει. Ναι, τέτοιο blog δεν έχει παιχνίδι. Όταν γίνει το παιχνίδι μετά. Τώρα Μπάμζι Πάμπερ. Μπορεί και να γράψει. Πολλά πιπεράτα. Όχι, τέτοια θέλουμε. Μπορεί να γράψω εγώ καμιά φήμη και θα είμαστε όλα τα άλλε κουάλε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Καλά περάστε.